Θα περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο, όπως η Biennale, ο κύριος Φερέτης το ονόμασε Βίτρεο Ρετινάλε. Περιμένουμε, έρχεται... Μπορείτε να ανέβετε απάνω. Θα φέρουμε και άλλες καρέκλες μόνο. Καλησπέρα σας. Αλέξανδρε, προχώρησε το. Ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που διευθύνω αυτή την τράπεζα του Ιαλοειδούς, στην οποία συμμετέχουν από τους πιο αξιόλογους χειρουργούς Ιαλοειδούς στην Ελλάδα και μάλιστα είναι η νέα γενιά. Θα μου επιτρέψετε αυτή την στρογγύλη τράπεζα να την αφιερώσω στους δασκάλους μου, αλλά και στους μαθητές της κλινικής, οι 12 εκ των οποίων πραγματικά θριαμβεύουν στον τομέα του Ιαλοειδούς στην Αγγλία. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Γιάννη το Δατσέρη και το Στέλιο το Χαϊδούλη που μου έδωσαν την ευκαιρία και την τιμή να συντονίσω αυτή την τράπεζα που πιστεύω και την τελευταία δείξη, και την τελευταία, διότι δεν την έχω μόνο αφιερωμένη σε αυτούς που είναι έξω, και την τελευταία, Αλέξανδρε, είναι και σε αυτούς όλους τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργάστηκα, την τελευταία δείξη μου, Αλέξανδρε, που συνεργάστηκα και ήταν πάρα πολλοί. Δεν είναι ώρα να αργούμε και θα παρακαλέσω τον πρώτο εκ των ομιλητών, τον κύριο Βακάλη, με τη σειρά που είναι στο πρόγραμμα, να μας μιλήσει για τις χρωστικές που χρησιμοποιείτε σήμερα, η νέα γενιά εσείς, νέα γενιά ανθρώπων, νέα γενιά χρωστικών. Νομίζω όλοι τις χρησιμοποιήσαμε αυτές τις χρωστικές, προλάβαμε, δεν είναι πολύ καινούργιες. Πάντως, την αξία του χρώματος μας την έχει δείξει ζωγραφική ακόμα και όταν η μορφή λείπει. Η δύναμη του χρώματος μπορεί να περάσει πολλά μηνύματα. Στην οφθαλμολογία είναι ευχή και κατάρα ταυτόχρονα, ότι οι ιστοί με τους οποίους έχουμε να χειριστούμε είναι όλοι διαφανείς μέχρι να φτάσουμε στο χωριοειδή. Φανταστείτε τη χειρουργική του καταράκτη αν έλειπε το κόκκινο αντανακλαστικό που παίρνουμε από το χωριοειδή. Ωστόσο, επαμφιστοδικές μεμβράνες και γενικά χειρουργική της οχράς μπορούσαμε να χειρουργήσουμε και πριν να υπάρξει χειρουργική πριν να υπάρξουν οι χρωστικές στην χειρουργική του Ιαλοειδούς. Άρα, είναι πράγματι οι χρωστικές απαραίτητες. Θα σας δείξω ένα βίντεο που νομίζω ότι λέει πολλά. Λοιπόν, εδώ είναι μια παχιά μεμβράνη. Βλέπετε ότι είναι ξεκάθαρη στο μικροσκόπιο, ακόμα και στο βίντεο, πόσο μάλλον την ώρα του χειρουργείου. Και φυσικά ο χειρουργικός εγωισμός δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια χρωστική. Αποφασίζουμε να τη βγάλουμε χωρίς τη χρήση της χρωστικής. Θα δείτε ότι βγαίνει καλά και καθαρά και από κάτω ο φλιστροειδής δείχνει ότι είναι πλέον χωρίς μεμβράνη. Ωστόσο, επειδή η νοσηλεύτρια έχει ανοίξει τη χρωστική, αποφασίζουμε να κάνουμε μια χρώση έτσι για να δούμε τι συμβαίνει. Και θα δείτε ότι αφαιρώντας σιγά σιγά τη χρωστική μας εδώ, θα εμφανιστεί μια σαφής μεμβράνη, η οποία αν δεν είχε αφαιρεθεί θα είχε προκαλέσει, δεν θα είχε αφήσει τον αφλιστροειδή να επανέλθει στη θέση του όπως θα έπρεπε και πιθανώς θα δημιουργούσε και ένα scaffold για να αναπτυχθεί μια καινούρια επαμφιστοδική μεμβράνη παχύτερη. Πράγμα που αν είχαμε προσέξει και καλύτερα το OCT πρώην χειρητικά, θα είχαμε δει ότι εδώ υπάρχει μια δεύτερη μικρότερη μεμβράνη κάτω από την παχιά μεγαλύτερη. Τι βάφουμε? Βάφουμε συνήθως τις μεμβράνες, είτε αυτές είναι επαμφλεστροειδικές, είτε το PVR, και είτε η έσω αφοριστική.
σπανιότερα το ιαλοειδές, κυρίως όταν δυσκολευόμαστε να το αποκολλήσουμε, και κάποιες φορές, και μια αμφιλεγόμενη ένδειξη, είναι να προσπαθήσουμε να βάψουμε εντός εισαγωγικών τις ρογμές, όταν δεν μπορούμε να τις εντοπίσουμε σε μια χειρουργική του αμφιβληστροειδή, του αποκόλληση αμφιβληστροειδή. Ποιες χρωστικές έχουμε? Η πρώτη που χρησιμοποιήσαμε ιστορικά είναι η δοκιανίνη. Έχει εμπολής εγκαταληφθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για τοξικότητα τόσο στο επίπεδο του αμφιβληστροειδή όσο και του μελάχρου επιθυλίου. Το τρύπαν μπλου είναι το ίδιο που χρησιμοποιούμε στη χειρουργική του καταράκτη, αλλά σε μια πυκνότερη διάλυση. Είναι 0,15 αντί 0,06 που χρησιμοποιούμε στο Vision Blue. Χρωματίζει τη γλία και τα νεκρά κύτταρα, γι' αυτό είναι και ιδανικό για επαμφιστοδικές μεμβράνες, αλλά δεν χρωματίζει καλά την έσω αφοριστική μεμβράνη. Στις πυκνότητες που το χρησιμοποιούμε και στους χρόνους που το χρησιμοποιούμε, φαίνεται ότι δεν έχει τοξικότητα. Αν όμως τα υπερβούμε, αρχίζει να υπάρχει μια τοξικότητα, άρα το θέμα της ασφάλειας μπαίνει με ένα μικρό ερωτηματικό. Το Brilliant Blue είναι μια άλλη μεμβράνη, μια άλλη χρωστική, η οποία συνδέεται καλά με πρωτεΐνες και με τους υγιείς ιστούς, γι' αυτό είναι και ιδανικό για να χρωματίζει την έσω αφοριστική μεμβράνη. Σε πειράματα που γίνανε σε ποντίκια, ακόμα και σε πολύ μεγάλες δόσεις που γίνανε μέσα στο κεφαλαιοτιαίο υγρό, η μοναδική επιλογή που έγινε ήταν ότι τα ποντίκια βαφτήκανε μπλε και τίποτα άλλο. Αυτό βέβαια είναι λούτρινο το παιχνιδάκι. Τέλος, η τριαμκινολόνη. Η τριαμκινολόνη είναι γνωστή, αυτή που χρησιμοποιούμε για τη θεραπεία του ειδήματος της οχράς. Δεν χρωματίζει τους ιστούς, απλά επικάθονται τα σωματίδια που περιέχει. Είναι πάρα πολύ καλό στο να μας δείχνει πού είναι το ιαλοειδές, όταν δεν μπορούμε να το αποκολλήσουμε για να το καταφέρουμε. Είναι ασφαλές, όπως ξέρουμε από τη χρήση του, στις άλλες ενδείξεις. Και μπορεί να χρωματίσει ακόμα και έσω αφοριστική, την αφαίρεση μεμβρανών, όπως η έσω αφοριστική μεμβράνη, αλλά υστερεί εν των άλλων χρωστικών σε όλα, πέραν το ότι είναι το πιο οικονομικό. Και τέλος, υπάρχει και αυτό που λέμε το καλύτερο για τους δύο κόσμους, το best of both worlds, ο συνδυασμός του Trypan Blue και του Brilliant Blue. Βάφει και την ILM, βάφει και την επαμφιστοδική μεμβράνη. Είναι ατοξικό, γιατί φαίνεται ότι όταν συνδυάζονται, το Brilliant Blue σταματάει την τοξικότητα του Trypan Blue, και μοναδικό πλεονέκτημα είναι ότι είναι σχετικά ακριβότερο από τα υπόλοιπα. Ένα μικρό βίντεο με το πώς χρησιμοποιούμε τις χρωστικές για να βρούμε όταν αποτυχάνουμε να βρούμε διαχειριστικά την ρογμή σε μια αποκόλληση αμφιβληστροειδή. Βλέπετε, μπαίνουμε εδώ με μια κάνουλα 40G, κάνουμε μια ρετινοτομή και εγχύουμε το Trypan Blue υποαμφιβληστροειδικά. Έχουμε ήδη βάλει λίγο βαρύ υγρό για να προστατεύσουμε την οχρά κοιλίδα να μην περάσει το Trypan Blue. Βάζουμε περισσότερο κατόπιν για να σμπρώξουμε το Trypan Blue περισσότερο προς την περιφέρεια και για να κλείσουμε τη ρετινοτομή να μην χάνει υγρό από εκεί πέρα. Και στη συνέχεια, κάνοντας πρόωση, θα δείτε ότι εδώ υπάρχει μια πολύ μικρή απόσπαση, η οποία είχε διαφύγει της προσοχής μας και η οποία είναι εμφανέστατη. Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική, χρειάζεται σπάνια, αλλά με έχει ξελασπώσει κάποιες φορές από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και κλείνω λέγοντας ένα slide που λέει πού χρησιμοποιώ τις χρωστικές. Το dual peel πολλές φορές είναι καλύτερη ένδειξη σχεδόν για όλα. Όταν μια οποία χράση δεν έχει επαμφιστοδική μεμβράνη, χρησιμοποιώ απλώς peel. Όταν έχω να κάνω PVR και δεν θέλω να βγάλω έσω αφοριστική μεμβράνη, θα χρησιμοποιήσω Trypan Blue. Και η τριαμκυλολόνη όταν θέλω να αποκολλήσω το ιαλοειδές και δεν τα καταφέρνω χωρίς χρωστική. Ευχαριστώ πολύ. Η ομιλία σου. Βλέπετε, από Θεσσαλονίκη μας φέρνουν αρκετά νέα. Πώς πάτε εκεί? Καλά, εντάξει. Όπως όλη η Ελλάδα. Η δουλειά είναι αρκετή. Όπως όλη η Ελλάδα. Καμία ερώτηση? Είτε καταλάβατε καλά, είτε τα είπε καλά. Ποιο προτιμάτε? Ή κοιμηθήκαν όλοι, είναι αργά. Να σε ρωτήσω, Βράση, επειδή για να την τεστάνουμε λίγο τη συζήτηση. Τι δεν σου άρεσε στην ομιλία? Πρέπει να πεις κάτι δεν σου άρεσε. Τίποτα δεν είναι αυτό μόνο καλή. Πολλά. Τίποτα ήταν που... Βλάση, δεν παρεξηγούμε, όρμα. Ωραία, πήρες 10 με τόνο. Και από δύσκολο... Μπορούμε να προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Κοντζαρίδη, τον ξέρετε όλοι. Θα μας μιλήσει για την Ευχαριστώ πολύ, Ηλία, για την πρόσκληση. Εύχομαι αυτή η διημερίδα να είναι άλλη μια επιτυχημένη εκδήλωση του ΟΜΑ, του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου, που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια στην αίθουσα του ΟΜΑ, στην Αγία Βαρβάρα, με 15 άτομα ακροατές, και φτάσαμε σε αυτό το μέγαρο που δεν μας ήταν πια μία μέρα και κάνουμε διημερίδες. Εύχομαι, λοιπόν, καλή επιτυχία.
Θα ήθελα σήμερα και αύριο στις δικές μου ομιλίες να σας δείξω ότι ο ιδιωτικός τομέας, πέρα από την προσπάθεια που κάνει να κάνει καλά τη δουλειά του, γιατί έτσι θα πετύχει να έχει κόσμο στο ιατρείο του, προσπαθεί και βελτιώνει τα πράγματα και προσπαθεί να τα πάει ένα βήμα μπροστά. Και σήμερα αυτό που θα σας δείξω τώρα είναι ότι μια προσπάθεια που κάνω να ελαττώσω το χειρουργικό χρόνο στη χειρουργική της αποκόλλησης του αμφιλιστροειδούς, προσπαθώντας να αποφύγω ή να προσπεράσω χειρουργικές κινήσεις, έχοντας το ίδιο αποτέλεσμα ή και καλύτερο. Άρα λοιπόν σας παρουσιάζω μια τεχνική όπου στο τέλος της εγχείρησης δεν προσπαθώ να απορροφήσω όλο το υγρό πίσω από τον αμφιλιστροειδή. Δηλαδή, αν στο τέλος της επέμβασης μείνει υγρό πίσω από τον αμφιλιστροειδή, το αφήνω και το χειρίζομαι μετά με τη στάση του ασθενούς. Είναι μια μελέτη που ξεκίνησε από το 2006, όταν ακόμα χρησιμοποιούσα τα 20 gauge χωρίς θράματα. Έχω τη μεγάλη χαρά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Λιάζο, στον κύριο Πέτρο και στον κύριο Γεωργάλα που με βοηθήσαν να γράψω αυτή την εργασία και να τη δημοσιεύσουμε πρόσφατα το Σεπτέμβριο σε ένα διεθνές περιοδικό. Ο σκοπός λοιπόν της εγχείρησης της αποκόλλησης του αμφιλιστροειδούς είναι ουσιαστικά να κολλήσουμε τον αμφιλιστροειδή. Στο τέλος της επέμβασης να είναι κολλημένος και να μείνει κολλημένος SAE. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Είτε την ώρα της εγχείρησης, αφού αφαιρέσουμε το υαλοειδές, προσπαθούμε να απορροφήσουμε το υγρό που είναι πίσω από τον αμφιλιστροειδή μέσα από την ήδη υπάρχουσα ρογμή, είτε να χρησιμοποιήσουμε βαρύ υγρό, είτε να δημιουργήσουμε μια ρετινοτομή μέσα από την οποία θα ρουφήξουμε αυτό το υγρό. Τα βαρέα υγρά, τα περφουλοκάρμπον, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, όμως δυστυχώς πάρα πολλές φορές περνάνε μέσα από την ρογμή και δημιουργούν το pointer, δημιουργούν αυτές εδώ τις συγκεντρώσεις που, εάν είναι εκτός της οχράς, έχει καλώς, εάν όμως είναι στην οχρά, έχουμε το μεγάλο δυστύχημα να έχουμε έναν κολλημένο αμφιλιστροειδή με μια φυσαλίδα στο βοθρείο που ελαττώνει την κεντρική όραση. Και ακόμα και όταν απορροφηθεί αυτή με δεύτερη εγχείρηση η φυσαλίδα, σε πολλές περιπτώσεις η όραση δεν βελτιώνεται πολύ. Η επόμενη τεχνική είναι να κάνουμε μια ρετινοτομή, δηλαδή να δημιουργήσουμε εμείς μια τομή και μέσα από εκεί να απορροφήσουμε και να επιπεδώσουμε τον αμφιλιστροειδή και στο τέλος αυτής της μανούβρας να κάνουμε λέιζερ γύρω-γύρω, ούτως ώστε στο τέλος της επέμβασης να συγκολληθεί. Είναι ένας χειρισμός που τον χρησιμοποιώ σπανίως, αλλά τον χρησιμοποιώ γιατί τον θεωρώ χρήσιμο. Απλώς είναι άλλη μια φλεγμονώδης διαδικασία που επιβαρύνει έστω και λίγο την τελική έκβαση του περιστατικού. Και όλα αυτά γιατί τα κάνουμε? Για να προστατεύσουμε τον αμφιλιστροειδή να μην κάνει ρογμή, να μην κάνει πτυχή. Εάν αφήσουμε υγρό πίσω από τον αμφιλιστροειδή στο τέλος της επέμβασης, μπορεί να συγκολληθεί και να κάνει αυτήν εδώ την πτυχή που βλέπετε. Άρα λοιπόν, μελετήσαμε πολλά περιστατικά, τα οποία ξεκινήσαν από το 2006 με τα 20 gauge χωρίς ράματα και συνεχίσαν με τα 25 gauge με ράματα, που βλέποντας εδώ αυτό που σας δείχνω, τι κάναμε? Προσπαθούσαμε, αφού κάναμε την ιαλαντεκτομή, να απορροφήσουμε όσο περισσότερο υγρό γινότανε πίσω από τον αμφιλιστροειδή, αλλά δεν χρησιμοποιήσαμε οκταλίν, δεν χρησιμοποιήσαμε ρετινοτομή και αν τυχόν περίσσεψε υγρό, που το βλέπετε εδώ που έχει περισσέψει, βλέπετε όλες αυτές τις μπούλες, τις φυσαλίδες που έχουν δημιουργηθεί, δεν μας πειράζει, το αφήνουμε εκεί. Και στο τέλος της επέμβασης, αφού βάλουμε και το μακράς δράσης αέριο, το οποίο είναι κατά τη μέγιστη πλειοψηφία SF6, ζητάμε τον αμφιλιστροειδή να ξαπλώσει από τη μεριά που είναι η ρογμή. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούμε τη βαρύτητα σαν ένα δικό μας εργαλείο και οδηγούμε το υγρό να βγει έξω πίσω από τον αμφιλιστροειδή στον ενδοϊαλοειδικό χώρο μέσω της αρχικής προϋπάρχουσας ρογμής. Και αφού ξαπλώσει περίπου μία ώρα έτσι, η επόμενη στάση να είναι μπρούμητα. Τι κάνουμε στις ανώτερες ρογμές, που εδώ είναι πραγματικά ένα πρόβλημα, γιατί όταν η ρογμή είναι στη 12η ώρα και στο πλάι να ξαπλώσει, δεν θα μπορέσει να παροχετευθεί. Εδώ λοιπόν δεν τους ζητάμε να ξαπλώσουν στο πλάι. Τους αφήνουμε ανάσκελα και επιπλέον αφήνουμε υγρό. Δεν το στραγγίζουμε όλο το υγρό. Αφήνουμε υγρό επάνω στην οχρά, ούτως ώστε η οχρά να είναι πιεσμένη από αυτό το υγρό και να είναι στη θέση της.
Και ζητάμε από τον άρρωστο να είναι ξαπλωμένος για 24 ώρες ή όσο μπορεί περισσότερο ανάσκελα. Γιατί το μελάχρονο επιθήλιο, που ξέρουμε ότι είναι μια πολύ καλή αντλία, θα απορροφήσει το εναπομείνον υποαμφλιστροειδικό υγρό και θα επιπεδώσει τον αμφλιστροειδή χωρίς να δημιουργήσει πτυχή. Αυτά ήταν τα αποτελέσματά μας. Με τα 20 gauge είχαμε μια επιτυχία γύρω στο 86% με την πρώτη εγχείρηση και 97% με τη δεύτερη. Με τα 25 gauge, διότι τα τροκάρ μας βοηθήσαν πάρα πολύ στο να ελαχιστοποιήσουμε τις ιατρογενείς ρογμές, αυξήσαμε την επιτυχία μας στο 91% και η τελική επιτυχία στο 97%. Και η όρασή μας βελτιώθηκε, προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Οι επιπλοκές μας παρόμοιες και στις δύο περιπτώσεις. Εδώ θέλω να σας πω ότι σε ένα περιστατικό δημιουργήθηκε πτυχή μετεγχειρητική. Και αυτό το περιστατικό έτυχε να είναι οφθαλμίατρος. Ο οποίος οφθαλμίατρος, αγαπητός συνάδελφος, δεν υπάκουσε τις οδηγίες και σηκώθηκε στο μισάωρο και έφυγε από την κλινική και πήγε λίγο παραδίπλα, τον χειρούργησε στην Αθηναϊκή, πήγε στο κολονάκι σπίτι του. Με αποτέλεσμα ήταν ανώτερη ρογμή να κάνει μια πολύ ωραία πτυχή πάνω από την οχρά του κοιλίδα. Λοιπόν, λίγο πολύ είχαμε τα ίδια ποσοστά επιτυχίας με την γνωστή τεχνική της απόλυτης επιπέδωσης, παρόμοιες επιπλοκές, εκτός από τον συνάδελφο καμία άλλη επιπλοκή πτυχής, χρησιμοποιήσαμε λιγότερο χρόνο τα εργαλεία μας μέσα στο μάτι. Φανταστείτε ότι χειρουργούμε έναν ιστό, τον αμφιλιστροειδή, ο οποίος ερεθίζεται απλά και μόνο με το φως. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο ταλαιπωρείται όταν τον επιβαρύνουμε με επιπλέον χειρουργισμούς και επιπλέον ιαλοειδικό φως που έχουμε τα εργαλεία μας. Άρα όσο λιγότερο τον ταλαιπωρούμε, τόσο καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα προσωπικά πιστεύω ότι θα έχουμε. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο θέλουμε να έχουμε και λιγότερες χειρουργικές μανούβρες. Άρα λοιπόν, σαν αποτέλεσμα, θεωρώ ότι ζούμε στην εποχή της μινιμαλιστικής των μινιμαλιστικών εγχειρήσεων. Όσο λιγότερο επιβαρύνουμε το μάτι, τόσο περισσότερα αποτελέσματα θα έχουμε. Και τι γίνεται με τα περιστατικά που ξανά ξεκολλάνε? Έχουμε από 5 μέχρι 10% επαναποκόλληση. Όλα αυτά βέβαια οδηγούνται σε μια νέα βιτρεκτομή. Εκτός εάν μπορέσουμε να επιπεδώσουμε τον αμφιλιστροειδή μέσα στο ιατρείο μας και μέσα από τη φυσαλίδα την αρχική ρογμή που προκάλεσε τη δεύτερη αποκόλληση, της προσθέσουμε λίγο λέιζερ. Ή τουλάχιστον να ξαναχειρουργήσουμε το μάτι, αλλά όχι με τον αμφιλιστροειδή ξεκολλημένο, με τον αμφιλιστροειδή κολλημένο. Αυτή είναι η τεχνική που σας περιγράφω. Και αυτή γίνεται εδώ σε εμάς για πρώτη φορά. Δεν έχει περιγραφεί πουθενά. Σχισμοειδής λιχνία, μία σύριγγα με 3 SE SF6, αφού έχει μπει αλκαίνη στο μάτι, χρησιμοποιούμε τη βαρύτητα ως εργαλείο, σμπρώχνουμε λίγο αέριο και αναρροφάμε λίγο BSS από το μάτι ή υδατοειδές υγρό. Βλέπετε οι χειρισμοί πόσο απλοί είναι, πόσο σταθεροί είναι. Αυτή η φυσαλίδα των 2,5 SE σε 24 ώρες θα διπλασιαστεί και θα γίνει 5 SE. Με αποτέλεσμα ο αποκολλημένος αμφιλιστροειδής να κολλήσει εντελώς. Και εκεί, εάν έχουμε βάλει τα οδηγά μας σημεία, ένα αγκείο, ένα δίπλα στην θηλή, μπορούμε να πάμε και να κάνουμε λέιζερ. Μπορεί να περάσει το λέιζερ μέσα από τη φυσαλίδα του αέρα, του αερίου. Αν όχι, την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα μπορούμε να μπούμε στο χειρουργείο και να χειρουργήσουμε ένα μάτι που ο αμφιλιστροειδής του είναι κολλημένος. Δεν θα τον έχουμε μέσα στα εργαλεία μας, μέσα στα πόδια μας, για να μας δημιουργεί προβλήματα. Και έτσι πολύ πιο εύκολα. Και θα κάνουμε λέιζερ και θα βάλουμε σιλικόνη, εάν χρειαστεί. Βλέπετε λοιπόν, σε 3 σεσέ αέρα βάλαμε τα 2,5 και βγάλαμε 2,5 σεσέ νερού. Αυτός ο όγκος του αέρα που θα υπάρχει μέσα στο μάτι, με τη διαστολή του θα τον επιπεδώσει. Από εκεί και πέρα, η τύχη ελπίζω να μας βοηθήσει και στο δεύτερο χειρουργείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει κανείς καμιά ερώτηση να ετοιμάζεται ο επόμενος? Καμιά ερώτηση?
Κύριε Καθηγητά, Βλάση, ετοιμάστε την εργασία σας. Ας είμαστε εδώ, ας πηγαίνουμε εκεί. Κύριε Κοτσαρίδη, σας συγχαίρω για αυτά που είπατε, αλλά θα ήθελα να πω ότι η έρευνα η οποία προάγει την επιστήμη συνήθως παράγεται σε κλινικές και σε πανεπιστημιακές κλινικές. Εγώ παρακολουθώ, γιατί αγαπώ όλους τους νέους οφθαλμίατρους της Ελλάδος και όχι μόνο, παρακολουθώ την κίνηση. Η πραγματική έρευνα σε επίσημα περιοδικά δεν βλέπω, που θα ήθελα να δω, να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι η αφαίρεση λοιπόν του υγρού που λέτε και η αναπομείνουσα ποσότητα που εσείς προκαλείτε ή περιμένετε είναι συνάρτηση του χρόνου της αποκολλήσεως. Όταν έχετε μια αποκόλληση μακροχρόνια, αυτή η μέθοδος δεν είναι δυνατόν να αποδώσει μετά από ένα χρονικό διάστημα 20, 30, 50 ημερών. Και το τρίτο, σε περιπτώσεις που έχετε ρογμές κάτω, δουλεύει η ιστορία της ενέσεως του αερίου, βάζετε. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε πάντα να μου απευθύνετε ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας πω ότι και ο ιδιωτικός τομέας προσφέρει στην παγκόσμια έρευνα, γιατί ο Κλάους Έργαρτ δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, ο Γιουτζίν Τεχουάν που έβγαλε τα 25G δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά κέντρα μη πανεπιστημιακά που επίσης προάγουν την επιστήμη και δημοσιεύουν τις εργασίες τους σε σπουδαία διεθνή περιοδικά. Τώρα, αυτό που είπατε για τις 30 μέρες και 20 μέρες, συμφωνώ, αλλά σε μια αποκόλληση δεν περιμένουμε 20 μέρες να την ξαναδούμε. Συνήθως ο χρόνος επανεξέτασης είναι εβδομαδιαίος. Αν λοιπόν μεταξύ μιας εβδομάδος και δεύτερης εβδομάδος δημιουργηθεί αποκόλληση, δεν θα είναι τόσο τραγική που να δημιουργήσει μεμβράνες που να μην μπορούν να κολλήσουν τον αφιστροειδή. Και δεύτερον, σε μια κατώτερη ρογμή, σαφώς και δεν θα κολληθεί η κατώτερη ρογμή για να τις κάνεις λέιζερ, αλλά θα είναι πολύ πιο περιορισμένη η αποκόλληση την ώρα που θα τον χειρουργήσεις. Επίσης, αν θέλεις να το επιπεδώσεις, μπορείς να το βάλεις να ξαπλώσει το πλάι. Ξαπλώνοντας το πλάι, ο ασθενής, η φυσαλίδα του, θα πιέσει την έκτη ώρα που είναι η ρογμή και μπορεί να την επιπεδώσει. Απλώς δεν θα έχεις το αποτέλεσμα που θα έχεις σε μια ανώτερη ρογμή. Συμφωνώ. Αλλά σαφώς η μετεγχειρητική εικόνα, μάλλον η μεταενεσιακή εικόνα του ματιού την ώρα της εγχείρησης τη δεύτερη φορά θα είναι πολύ καλύτερη από ότι αν δεν του βάλεις τίποτα και πας να χειρουργήσεις ένα εντελώς ξεκολλημένο αφλιστροειδή. Ωραία. Να προχωρήσουμε τώρα στην επόμενη διάλεξη που είναι από τον κύριο Γρηγορόπουλο που αφορά τα λέιζερ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Διάνιο Δατσέρη και το ΟΜΑ για την πρόσκλησή τους να μιλήσω σήμερα σε εσάς εδώ και εύχομαι καλή επιτυχία στη διμερίδα που θα είναι σίγουρη. Όταν συμβεί μια αποκόλληση αφλιστροειδή, λιγάκι το μάτι μοιάζει σαν εργοτάξιο και πρέπει το λέιζερ, είναι μία από τις προσπάθειες που κάνει ο οφθαλμίατρος να αντιμετωπίσει, να μειώσει τη συνέπειση ή όποια ατυχήματα μπορούν να συμβούν στο εργοτάξιο. Την αιτία για αυτή την ομιλία μου την έδωσε αυτή η εργασία που έγινε το Μάιο του 2016 στο Ρέτινα, που αφορούσε προφυλακτικό λέιζερ σε ασθενείς στα δεύτερα μάτια ασθενών που είχαν κάνει αποκόλληση από γιγαντιά ρογμή. Συγγραφείς λοιπόν είχαν δύο ομάδες, μία ομάδα της παρακολούθησης και μία ομάδα του λέιζερ. Και στα συμπεράσματα και στα αποτελέσματα που βλέπετε εδώ πέρα λένε ότι τα μάτια που ήταν στην ομάδα της παρατήρησης είχαν μικρότερο ποσοστό ρογμών και γιγαντιαίο ρογμό που οδήγησαν σε μάκυλα όν αποκόλληση από ότι τα μάτια που είχαν κάνει προφυλακτικό λέιζερ. Παρ' όλα αυτά, συμπεράσματα λένε ότι το προφυλακτικό λέιζερ είναι εκείνο το οποίο μπόρεσε να μειώσει το ποσοστό των γιγαντιών ρογμών και τις συνέπειες από τις ρογμές που δημιουργήθηκαν. Και αυτό φαίνεται λίγο οξύμορο σχέση με τα αποτελέσματα. Χρειάζεται να φτάσει κανείς πολύ βαθιά μέσα στο paper, στα συμπεράσματα, να δει ότι αυτό που εννοούν οι συγγραφείς είναι ότι το λέιζερ μειώνει την πιθανότητα συνολικά των γιγαντιών ρογμών και μειώνει τις συνέπειες των άλλων ρογμών που αναπτύσσονται. Αυτό εννοούσαν οι συγγραφείς. Και επιπλέον οι συγγραφείς αυτοί δεν ανέλησαν καθόλου τις συνέπειες του λέιζερ, όπως ήταν η επιαυτοδική μεμβράνη. Παρ' όλα αυτά, συνιστούν ότι πρέπει κάποιος να προσέχει όταν κάνει πολύ λέιζερ. Μπορεί να εμφανίσουν μεμβράνες στα μάτια, μπορεί να εμφανίσουν οπίσθια αποκόλληση του ελαιοδούς και μπορεί να εμφανίσουν και αποκόλληση του αφιστροειδούς. Συνεπώς, είναι λίγο συγκεχημένο το τοπίο και έτσι είναι μια προσπάθεια αυτή να το
ξεκαθαρίσω λίγο. Όλοι γνωρίζουμε τους περιοδικούς παράγοντες αποκόλλησης, το αρσενικό φύλλο, τις ιαλοειδών αυτοδοπάθειες, τη μοιοπία, το λάτις, τα ταφτ, την ρετινόσχεση ή τις ρομές του αμφιστοδίου, που είναι μια από τις κύριες αιτίες. Τους χειρουργικούς παράγοντες, όπως είναι η αφακή ή η ψευδοφακία, το γιαγκλέζε που αυξάνει λίγο την πιθανότητα της αποκόλλησης, άλλα χειρουργία αμφιστροειδή, το τραύμα, φλεγμονία, όπως είναι η εμβυρετινάιτις και η οξία αμφιστοδική νέκρωση, ή άλλα αίτη, όπως είναι η αποκόλληση στο άλλο μάτι ή και το, ακόμα και το οικογενειακό ιστορικό. Όταν έχουμε λοιπόν μια συμπτωματική ρογμή, στην οποία βλέπουμε ότι υπάρχει ιαλουρονική έλξη, σε αυτήν θα κάνουμε λέζε? Ναι, θα κάνουμε λέζε, ότι από αυτές τις περιπτώσεις συνήθως προκύπτουν περισσότερες αποκολλήσεις. Όταν έχουμε μια απόσπαση αμφιστοειδή και φτάσει σε εμάς, όντας απόσπαση, δεν έχει κάνει αποκόλληση, πράγμα σπάνιο, τότε ναι, θα κάνουμε λέζε, διότι αντιμετωπίζοντας την απόσπαση θα αποφύγουμε, θα μειώσουμε την πιθανότητα να αναπτύξει αποκόλληση στο μάτι αυτό. Όταν έχουμε ρογμές ή οπές με πόμα, κάνουμε λέιζερ. Θα κάνουμε λέιζερ όταν γύρω από τη ρογμή υπάρχει ανώμαλη επιμένουσα ιαλουρονική σύνδεση και κυρίως όταν υπάρχει στα χείλη της οπής της ρογμής. Τότε κάνουμε λέιζερ. Αν δούμε όμως ότι το ιαλοειδές είναι αποκολλημένο πολύ περιφερικότερες ρογμής και το πόμα έχει μετακινηθεί στο μέσο της ιαλουρονικής επιφάνειας, τότε ίσως και να μην χρειάζεται να κάνουμε λέιζερ, γιατί δεν υπάρχει έλξη στη ρογμή. Όταν δούμε σε μια τυχαία εξέταση του ασθενή μας στο ιατρείο ότι υπάρχει μια συμπτωματική ρογμή, θα κάνουμε λέιζερ. Πολλές εργασίες λένε ναι, και οι περισσότεροι κάνουν λέιζερ αν είναι ρογμή, αλλά στη βιβλιογραφία πολλές εργασίες είναι υπέρ, άλλες εργασίες είναι κατά. Έχουν παρακολουθήσει δηλαδή τους ασθενείς αυτούς για πάρα πολλά χρόνια και έχουν δει ότι δεν έχουν εμφανίσει αποκόλληση. Όταν δούμε οπές ελάτης ή αφακή ψευδοφακία ή αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, δεν χρειάζεται συνήθως να κάνουμε λέιζερ. Αν έχουμε ασθενείς που δεν είναι μύωπες, χωρίς οικογενειακό ιστορικό και χωρίς αποκόλληση στο άλλο μάτι, ούτε σε αυτούς χρειάζεται, αν βγούμε κάτω στον αυτοδίδη, να κάνουμε λέιζερ. Σε ασυμπτωματικό λέιζερ ή σε απλή ρετινόσχεση ή σε απλή μυωπία, πάλι δεν χρειάζεται να γίνει προφυλακτικό λέιζερ. Αν πάρουμε τώρα τις περιπτώσεις των ματιών αυτών, όπου οι ασθενείς έχουν κάνει ήδη αποκόλληση στο ένα μάτι και βρίσκουμε κάποιες αλλοιώσεις στο δεύτερο μάτι, στο άλλο μάτι, όπως λέμε. Αν οι ασθενείς αυτοί είναι έμφακοι και έχουν ελάτης, τότε κάνουμε λέιζερ. Αν είναι όχι σε πολύ μεγάλη έκταση το λάτις, τότε είναι σωστό να κάνουμε λέιζερ. Ή αν δούμε ότι το λάτις είναι πολύ, πολύ εκτεταμένο, τότε καλύτερα είναι να κάνουμε 360 μοίρες λέιζερ και όχι απλά 200-200 τόσες μοίρες λέιζερ. Είναι ασφαλέστερο. Και φυσικά εξαρτάται από το αν υπάρχει οπίση αποκόλληση του ελαιοειδούς. Αν υπάρχει οπίση αποκόλληση του ελαιοειδούς, είναι μικρότερη πιθανότητα να γίνει αποκόλληση από το αν δεν υπάρχει οπίση αποκόλληση του ελαιοειδούς. Ξέρουμε επίσης ότι ήδη είναι χαμηλή η πιθανότητα της ανάπτυξης αποκόλλησης του αμφιστροειδούς, ότι μπορούν να γίνουν ρογμές και στο φυσιολογικό αμφιστροειδή, παρά το λέιζερ που έχουμε κάνει εμείς, είναι περιορισμένη από τις μεγαλύτερες του προφυλακτικού λέιζερ και επίσης ξέρουμε ότι με τη μοντέρνα χειρουργική, όπως ανέφερε και ο Στράτος πριν, είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά της αντιμετώπισης αποκόλλησης σήμερα πλέον. Αυτά λοιπόν είναι εναντίον του λέιζερ. Απ' την άλλη όμως πρέπει να σκεφτούμε, αν ο ασθενής αυτός που έρχεται σε εμάς για το δεύτερο του μάτι, αν στο πρώτο μάτι απέτυχε το πρώτο χειρουργείο της αποκόλλησης, τότε αυτό είναι ένας λόγος να αντιμετωπίσουμε νωρίς το δεύτερο μάτι. Ή αν ο ασθενής ήρθε για χειρουργείο στο πρώτο μάτι, αργοπορημένα, δεν είχε καταλάβει τα συμπτώματα. Μπορεί να έχει αποκόλληση για ένα μήνα και δεν το έχει καταλάβει. Αυτό σημαίνει ότι και στο δεύτερο μάτι, αν κάνει αποκόλληση, πάλι δεν καταλάβει συμπτώματα. Άρα και εκεί μας ενδιαφέρει να κάνουμε το λέιζερ γρήγορα, να αποφύγουμε τη δημιουργία αποκόλλησης. Ή αν ο ασθενής μένει μακριά στην επαρχία, που δεν υπάρχει οφθαλμίατρος. Ή αν επειδή αυτή η αντιμετώπιση χρειάζεται συχνή παρακολούθηση, αν δεν γίνει λέιζερ, ο ασθενής είναι μακριά και δεν μπορεί να έρθει να τον δούμε. Αυτοί είναι επίσης λόγοι για τους οποίους μπορεί να χρειαστεί να γίνει τελικά στα μάτια αυτά, τα έμφακα μάτια μελάτης, προφυλακτικό λέιζερ. Αν έχουμε ταφτς, δεν χρειάζεται να γίνει λέιζερ. Αν έχουμε ρετινόσχεση, θα κάνουμε λέιζερ μόνο εάν στο πρώτο μάτι είχε πάθει αποκόλληση ο ασθενής από ρετινόσχεση και στο μάτι αυτό που βλέπουμε έχει ρετινόσχεση ο ασθενής και έχει οπές στο έξω πέταλο της χείλης. Τότε έχει νόημα να γίνει λέιζερ στα μάτια αυτά. Αν ο ασθενής αυτό που βλέπουμε έχει ρογμή και έχει κάνει αποκόλληση στο μάτι, ναι, συνήθως κάνουμε λέιζερ. Αν και, οφείλω να πω ότι στη βιβλιογραφία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Άλλες εργασίες λένε ότι βοηθάει, προλαμβάνει την αποκόλληση, άλλες λένε ότι τα μάτια αυτά έχουν χαμηλή πιθανότητα ούτως ή άλλως να κάνουν αποκόλληση. Τι γίνεται με τη γιαντιαία ρογμή? Αν δηλαδή το πρώτο μάτι έχει χειρουργηθεί για γιαντιαία ρογμή, αποκόλληση από γιαντιαία ρογμή. Η βιβλιογραφία λέει ότι εδώ ναι, χρειάζεται να γίνει προφυλακτικό λέιζερ. Εδώ θα αναφέρω την εμπειρία που είχα στο Μούρφλι, από τον Μπίλι Έλογο και τον Πολ Σάλβο, που μου ανέφερα ένα περιστατικό, μια νέα κοπέλα, η οποία προσήλθε με αποκόλληση από γιγαντιαία ρογμή στο ένα μάτι, χειρουργήθηκε, δεν πήγε καθόλου καλά.
Και έτσι, με βάση τη βιβλιογραφία, της κάνανε προφυλακτικό λέζερ στο δεύτερο μάτι. 10 μέρες μετά, το μάτι αυτό ανέπτυξε γιγαντιά ρογμική αποκόλληση, χειρουργήθηκε η κοπέλα, πήγε καλύτερα από το πρώτο, όχι πολύ καλά όμως, και από τότε αυτοί πλέον δεν χρησιμοποιούν το προφυλακτικό λέζερ στο δεύτερο μάτι, και επειδή οφείλω να πω ότι το ίδιο συνέβη και σε μένα, ούτε εγώ το χρησιμοποιώ. Αλλά αν ξεκαθαρίσω κάτι, η βιβλιογραφία λέει ότι ναι, κάνουμε λέζερ στα μάτια αυτά. Σύνδρομο Στίκλερ ίσως να κάνουμε, αν είναι εκτεταμένες οι αλλοιώσεις. Στα ψωφαγικά μάτια, γυαλάτης, τάφς και ρετινώσεις ισχύουν ό,τι ισχύουν και τα έμφακα μάτια. Αν έχουμε ρογμές στα μάτια αυτά, ναι, καλό θα είναι να κάνουμε λέιζερ, διότι αυτά τα μάτια έχουν ένα επιπλέον λόγο να κάνουν αποκόλληση, το γεγονός ότι είναι ψωφαγικά. Άρα συνιστάται να γίνει λέιζερ, αλλά δεν γίνεται λέιζερ προληπτικά πριν την χείριση καταράκτη. Δηλαδή, αν οι ασθενείς αυτοί έχουν κάνει χειρουργία αποκόλληση στο ένα μάτι και έρθουν σε εσάς για να κάνετε καταράκτη στο άλλο μάτι, δεν χρειάζεται να κάνετε προληπτικό λέιζερ. Κάντε το καταράκτη κανονικά και μετά ελέγχετε προσεκτικά τα μάτια αυτά και το βυθό τους μεταχειρητικά. Και αν δείτε κάποια αλλίωση που η οποία απειλεί για αποκόλληση, τότε θα κάνετε το λέιζερ σας. Για τη γιγαντιά ρογμή ισχύει ό,τι και για τα έμφακα μάτια. Πότε κάνουμε 360 μοίρες λέιζερ στην ψευδαϊκή αποκόλληση? Όταν δεν μπορούμε να βρούμε τη ρογμή που έκανε αποκόλληση ή όταν βρίσκουμε μια ρογμή που έκανε αποκόλληση, αλλά δεν είμαστε πεπισμένοι με βάση το όνομα του Λίνκοφ ότι αυτή είναι η ρογμή που έκανε αποκόλληση. Είναι δηλαδή σε σημείο που δεν μας πείθει ότι έκανε αποκόλληση. Τότε έχει νόημα να κάνουμε 360 μοίρες λέιζερ. Ή αν δεν βλέπουμε καλά, λόγω κακής μυδρίασης, λόγω υπολειμματικών μαζών υφακού, λόγω αντανακλάσεων φακού, λόγω θόλους του πιστού περιφακίου ή λόγω θόλους κερατοειδούς, τότε έχει νόημα να κάνουμε 360 μοίρες λέιζερ. Αν βρούμε πολλές ρογμές σε όλα τα τετραμόρια του ματιού, διάσπαρτες, τότε και αυτό είναι ένα λόγος να γίνει 360 μοίρες λέιζερ. Στη γιγαντιά ρογμή, στην οξία εμφυτροειδική νέκρωση για προστασία του υπόλοιπου εμφυτροειδή, πολλές φορές το συνδυάζουμε με σκληρικό μόσχευμα ή αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μία δεύτερη ώρα σε ράτα. Αλλά όπως ξέρετε, και το 360 μοίρες λέιζερ έχει επιπλοκές. Η κυριότερη είναι η αποτυχία πρόβλησης αποκόλλησης. Γιατί? Διότι τα μάτια αυτά μπορούν να κάνουν κάλλιστα ρογμές κεντρικότερα του δικού μας λέιζερ, και αυτό οφείλεται συνήθως σε επιδείνωση της έλξης, ή μπορούν να κάνουν από μόνα τους ρογμές σε μάτια στα οποία δεν έχει γίνει, σε περιοχές εμφυτροειδή που δεν έχει γίνει λέιζερ. Είναι πιθανότερη η δημιουργία επεμφυτευτικής μεμβράνης. Σπάνια μπορεί να προκληθεί παροδική πάρεση του σφιχτήρα της ήριδας ή διαταραχές προσαρμογής, και φυσικά έχουμε μείωση του οπτικού πεδίου του οφθαλμού ανάλογα με το πόσο λέιζερ έχουμε κάνει. Συνεπώς, συμπερασματικά, τι μπορούμε να πούμε? Ότι λέιζερ πότε κάνουμε? Κυρίως λέιζερ κάνουμε όταν έχουμε συμπτωματικές ρογμές με έλξη και όταν έχουμε γιγαντιά ρογμή στο άλλο μάτι με τις επιφυλάξεις που σας είπα πριν. Για παράδειγμα, εγώ δεν το κάνω αυτό, αλλά συνιστάται να γίνει. Ο γιατρός πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένο με βάση τη βιβλιογραφία και θα πρέπει να ενημερώνει πολύ καλά τον ασθενή για αυτό που θα του κάνει, γιατί το κάνει, τα υπέρ και τα κατά αυτού που θα κάνει. Και φυσικά να χρησιμοποιεί την κοινή λογική. Δεν κάνουμε λέιζερ σε οτιδήποτε βλέπουμε στο βυθό στο ιατρείο μας. Και να έχουμε υπόψη αυτό που είπε ο Ιπποκράτης, ότι πρώτα απ' όλα αυτό που πρέπει να κάνουμε για τον ασθενή μας είναι να τον ωφελούμε και μετά να μην του κάνουμε κακό. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Μπράβο. Οφείλω να σας πω, με τη μικρή εμπειρία που έχω, ότι αν είχα πάθει ρογμή θα πήγαινε στο Βλάστο Γρηγορόπουλο. Και δεν το λέω αστεία. Έχει βάλει καλούς κανόνες και διαπίστωσα με τη συζήτηση που είχα μαζί του, τις λίγες συζητήσεις, ότι τους έχει εμπεδώσει καλά μέσα του. Ο επέμενος ομιλητής είναι ο κύριος Θεοδοσιάδης. Ερώτηση εδώ στα λέιζερ, θα υπάρχουν πάρα πολλές. Μια κακή ερώτηση υπάρχει από εκεί από το πάνελ, τίποτα, ή θέλετε να έχουμε όλα καλά? Οι νεότεροι, Στάθη, δεν είναι Χριστούγεννα σήμερα. Τι δεν σου άρεσε? Καλά, εντάξει, είσαι από τους παλιούς. Πέτρο. Και εσύ καλυμμένος. Και εσείς καλυμμένοι, φαντάζομαι, είστε όλοι, έτσι. Είναι μεγάλη συζήτηση τα λέιζερ αυτά. Τα ξέρουμε όλοι. Και ο καθηγητής, ο κύριος Θεοδοσιάδης, τα ξέρει. Λοιπόν, πάνω όλα καλά. Το μόνο που δεν θα επιτρέψω να σου κάνει ερώτηση ο πατέρας. Στο ξεκόβω από τώρα. Λοιπόν, προχωράμε. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δατσέρη για την πρόσκληση. Το θέμα σήμερα είναι το σύνδρομο της αμφιβληστροειδικής έλξεως. Όπως γνωρίζουμε, η οπίσθια αποκόλληση του ιαλοειδούς είναι ένα συχνό επακόλουθο της γύρανσης. Η οπίσθια αποκόλληση του ιαλοειδούς μπορεί να καταστεί παθολογική όταν υπάρχει ρευστοποίηση του ιαλοειδούς χωρίς χαλάρωση της ιαλοειδοχρικής επαφής. Η αλοειδοχρική πρόσφυση VMA και η αλοειδοχρική έλξη, το VMT, σχετίζονται με την προσκόλληση του οπισθίου ιαλοειδούς στην οχρά κοιλίδα. Η αλοειδοχρική
πρόσφυση, VMA σε συντομία, δεν προκαλεί διαταραχή στην περιοχή της Οχράς Κυλίδος και οι ασθενείς δεν παρουσιάζουν συνήθως συμπτώματα. Μπορεί να είναι ευρεία ή εστιακή. Η VMT, αλλιώς η αλλοειδοχρική έλξη, προκαλεί ανατομικές διαταραχές στην περιοχή της Οχράς Κυλίδος, μπορεί να είναι ευρεία ή εστιακή, πάντα συμπτωματική και συνήθως σχετίζεται με κυστοειδές ή δήμα της Οχράς Κυλίδος, επιαμφιλιστοειδική μεμβράνη ή οπή της Οχράς Κυλίδος. Η συντηρητική παρακολούθηση και η αλλοειδεκτομή ήταν οι θεραπευτικές εναλλακτικές για τους ασθενείς με η αλλοειδοχρική έλξη ή οπή της Οχράς Κυλίδος μέχρι το 2013. Σε μία μελέτη της ομάδας μας, βρήκαμε ότι σε ένα ποσοστό της τάξης του 26% περίπου των οφθαλμών με ιδοειδοχρική έλξη, σε βάθος χρόνου που είναι γύρω, κυμαίνεται μεταξύ 16 έως 18 μήνες, μπορεί να παρουσιάσουν μια αυτόματη λύση της έλξεως. Ο φυσικός της ομάδας που συμμετείχε σε αυτή την εργασία κατάφερε και έφτιαξε τρόπον την κάποιους μαθηματικούς υπολογισμούς και διαπιστώσαμε τα εξής. Η δύναμη που εφαρμόζεται πάνω στο... Η αλλοειδική δύναμη που εφαρμόζεται πάνω στο χράκι λίδα μπορεί να αναλυθεί σε δύο δυνάμεις και το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση επί του πρακτέου ποιο είναι. Το σημαντικό είναι ότι η δύναμη η κάθετη, η οποία ουσιαστικά είναι και η δύναμη η οποία θα δημιουργήσει την αποκόλληση του υαλόδους από την περιοχή της Οχράς Κυλίδος, μπορεί να αναλυθεί σε δύο δυνάμεις. Μπορεί λοιπόν η κάθετη δύναμη ισούται με τη δύναμη F, η δύναμη δηλαδή που εφαρμόζεται του υαλοειδούς πάνω στην οχρά, επί το ημίτονο της γωνίας θήτα. Όσο λοιπόν μεγαλώνει το ημίτονο της γωνίας θήτα, όσο δηλαδή γίνεται πιο τοξοειδές το υαλόδες, η έλξη του υαλόδους πάνω στην οχρά κυλίδα, τόσο μεγαλώνει και η αντίστοιχη δύναμη, η κάθετη, οπότε οι πιθανότητες να αποκολληθεί το υαλόδες από την οχρά κυλίδα μεγαλώνουν. Οπότε, όταν η γωνία η συγκεκριμένη αυξάνεται, αυξάνεται και το ημίτονο και αντίστοιχα αυξάνεται και η έλξη της κάθετης γωνίας. Όσον αφορά την ιαλοειδεκτομή, που σαφέστατα θεωρείται ίσως για μας τους χειρουργούς του Πιστίου Μημωρίου μάλλον η πρώτη μας επιλογή, ως τώρα ίσως, το 1/3 των οφθαλμών με ιαλοειδοχρική έλξη κέρδισαν 2 γραμμές μετά από η αλλοειδεκτομή, ένα 4,5% παρουσίασαν αποκόλληση του αμφιλιστροειδούς και δύο στους 3 φακικούς ασθενείς παρουσίασαν καταράκτη μετά την αλλοειδεκτομή. Αυτό που έχει σημασία και πρέπει να τονιστεί είναι ότι όσο πιο σύντομα επέμβεις, τόσο οι πιθανότητες ο ασθενής να διατηρήσει μια καλή όραση και να μην έχει μια μόνιμη μείωση της οράσεως είναι στατιστικά σημαντική. Θα πρέπει να τονιστεί ότι δειλά-δειλά, πρώτος που το παρουσίασε αποτελέσματα ήταν ο Αλέξης ο Στάγκος και η ομάδα του, έχουν παρουσιαστεί 2 εργασίες. Η πρώτη αφορά C3F8 το 2013, η δεύτερη αφορά SF6 το 2016. Με την χρήση του SF6 παρατηρήθηκε μια λύση της έλξης σε ένα ποσοστό της τάξης του 55% και με το C3F8 παρατηρήθηκε μια λύση της έλξης σε ένα ποσοστό της τάξης περίπου του 60%. Από εκεί και πέρα έχουμε την οκριπλασμίνη, γνωστή σε όλους μας. Ο στόχος είναι η αποδόμηση τρόπων τεινού του υαλόδους και πιο συγκεκριμένα της φιμπρονεκτίνης, της λαμινίνης και του κολαγόνου. Έχουν γίνει πολλές μελέτες σε πολλά κέντρα με ένα ποσοστό λύσεως της έλξης που κυμαίνεται από 34% και φτάνει μέχρι 71%. Σε μία μεταανάλυση της κυρίας Χατζηράλη και της ομάδας της βρέθηκε ότι υπάρχει μία λύση της έλξης σε ένα ποσοστό που προσεγγίζει το 46% και όπως επίσης υπάρχει ένα αντίστοιχο κλείσιμο της οπής σε ένα ποσοστό της τάξης του 33%. Από εκεί και πέρα, σαν φάρμακο, είναι ασφαλές. Ναι, θεωρείται πως είναι ασφαλές και ό,τι επιπλοκές και αν παρουσιάζει φαίνεται πως είναι παροδικές. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια λίστα, όπως βλέπετε κι εσείς, θετικών προγνωστικών παραγόντων για τη λύση της έλξεως. Και συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτόματη λύση της έλξεως μπορεί να συμβεί σε περίπου 26% και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από κάθε θεραπευτική παρέμβαση, μόνο με την παρακολούθηση των ασθενών. Η βιτρεόληση με χρήση αερίου SF6 ή C3F8
φαίνεται να είναι αποτελεσματική μέθοδος. Η αλλοειδεκτομή είναι διαχρονικά η καλύτερη, θεωρώ, μέθοδος, με υψηλά ποσοστά ανατομικής αποκατάστασης και λειτουργικής αποκατάστασης συνάμα. Η οκριπλασμίνη φαίνεται να είναι ασφαλής και αποτελεσματική σαν μέθοδος σε περιπτώσεις έλξεως ή οπίσης οχράς. Η έλξεως που σχετίζεται με οπίτης οχράς, παρουσιάζοντας αντίστοιχα ποσοστά που κυμαίνονται 43% για την περίπτωση της έλξεως και 33% για την περίπτωση των οπών οχράς, εφόσον γίνει καλή επιλογή περιστατικών. Όσον αφορά τη δική μου προσέγγιση, θα έλεγα παρακολούθηση, βιτρεόλυση, η αλλοειδεκτομή και τελευταία η πιθανότητα της οκριπλασμίνης. Ευχαριστώ και σας εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους σας. Είναι ένα θέμα της εποχής, πολύ ενδιαφέρον. Οι ερωτήσεις ασφαλώς θα είναι πάρα πολλές, αλλά δεν έχουμε τον χρόνο. Ένα σχόλιο ή μία ερώτηση. Κανείς. Από το πάνελ. Πάντως, σχετικά με την ασφάλεια της οκριπλασμίνης, εμείς από τα λίγα περιστατικά που έχουμε κάνει, είχαμε πρόσφατα μία γυναίκα, η οποία είχε μετά, 2 μέρες μετά την ένεση, αντίληψη φωτός. Τώρα είναι 3 μήνες μετά, έχει επανακάμψει στα 6 με 7 δέκατα, αλλά με πολύ κακή ποιότητα όρασης. Δηλαδή, της λέω: αν το κλείσει αυτό το μάτι, περπατάς, μου λέει με δυσκολία. Με βαριές βλάβες στο ηλεκτροφυστοειδογράφημα. Και πριν από μία εβδομάδα είχα και ένα τηλεφώνημα για ένα αντίστοιχο περιστατικό από τη Λάρισα, που περιμένω να το δω. Πάντως, θα ήθελα να τονίσω τώρα στο American Academy, όπου έδωσε ο Χάρι Φλίν μια ομιλία, έτσι, σαν guest speaker. Και αναφέρθηκε στην ιαλοαμφιπλιστροειδική έλξη και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Στη λίστα του η οκριπλασμίνη είναι τελευταία και δεν σας κρύβω ότι γενικά στην Αμερική δεν έχει αποδοχή. Μάλιστα. Ωραία. Δεν έχει αποδοχή στην Αμερική, έχει αποδοχή στην Ευρώπη όμως, αυτό το, η συνεδρία φαίνεται ζωντανή τώρα, έτσι, μπορεί να την παρακολουθήσουν και online. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τις εταιρείες από φάρμακα και όργανα που τόσα χρόνια όσο ήμουνα στον Ερυθρό με βοήθησαν και πιστεύω βοηθάνε όλους μας και είναι θετική η παρουσία τους σε όλα τα συνέδρια και γι' αυτό τους ευχαριστώ και το ευχαριστώ δεν είναι μόνο από μένα, είναι από όλους μας. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Λιάζος, είναι η νέα γενιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Φερέτη και το Ινστιτούτο για την πρόσκληση στη σημερινή διημερίδα. Θα μιλήσουμε για τον τρόπο αντιμετώπισης έκτοπων φακών, κρυσταλλοειδών αλλά και ενδοφακών. Η κύρια αιτία παρεκτόπισης ή εμβύθυσης στην ιαλοειδική κοιλότητα ενός φακού είναι είτε μια επιπλεγμένη χείριση φακοθρυψίας που συνοδεύεται από ρήξη οπισθού περιφακίου, ένα τραύμα με αμβλή αντικείμενο, ενώ ορισμένες φορές συνδυάζεται παρεκτόπιση ή και εμβύθυση στο ιαλοειδές ενός κρυσταλλοειδούς φακού με ορισμένα σύνδρομα, όπως το Marfan ή το Ehlers-Danlos. Ως προς την αντιμετώπιση, γνωρίζουμε όλοι ότι η παραμονή υπολοιμάτων κρυσταλλοειδούς φακού εντός της ιαλοειδικής κοιλότητας συνοδεύεται από σοβαρές επιπλοκές, έντονες φλεγμονές, αύξηση ενδοφθαλμίου πιέσεως, εικόνα μπουλόζα είτε λόγω ειδήματος από αυξημένη πίεση είτε λόγω πολλών διαχειριστικών χειρισμών, ειδήματος της οχράς. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις καθίσταται αναγκαστική παρέμβαση χειρουργικά με αλλοειδεκτομή για να αφαιρεθούν τα υπολείμματα του κρυσταλλοειδούς φακού. Σε περίπτωση, βέβαια, που ολόκληρος ο κρυσταλλοειδής φακός με ακέραιο το περιφάκιο έχει εμβυθιστεί στην ιαλοειδική κοιλότητα, είτε λόγω τραύματος, είτε σε ορισμένες περιπτώσεις στα πλαίσια συνδρόμων, όπως το Marfan, εκεί συνήθως δεν προκαλεί προβλήματα, δεν φλεγμένει το μάτι, μπορεί να παραμείνει επί έτη χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Βεβαίως, τις περισσότερες φορές, επειδή κολυμπάει στο ιαλοειδές, εμποδίζει την όραση και δημιουργεί προβλήματα λειτουργικά στον ασθενή. Οπότε, σε μια τέτοια περίπτωση, και επειδή συνυπάρχει και μια διαθεραστική ανομαλία που πρέπει να διορθωθεί, εφόσον αποφασίσουμε να παρέμβουμε για την τοποθέτηση φακού, καλό είναι να αφαιρείται και ο κρυσταλλοειδής φακός. Οι υπερεκτοπισμένοι ενδοφακοί απαντώνται με συχνότητα από 0,2 μέχρι 2% σύμφωνα με τη βιβλιογραφία στους ασθενείς μετά από μια εγχείρηση καταράκτη. Μπορεί να σχετίζονται είτε με διαχειριστικές επιπλοκές, όπως ένα ανεπαρκές πρόσθετο περιφάκιο λόγω τρώσης, μια απόσπαση της ινίου ζώνης σε μεγάλη έκταση άνω των 180 μοιρών,
Αλλά επίσης μπορεί να παρατηρηθούν μετά από ένα τραύμα, καθώς και σε περιπτώσεις ψευδοαποφολίδωσης, ειδικά στην Ελλάδα, είναι σύνηθες ηλικιωμένους ασθενείς μετά από 15-20 χρόνια από ένα ανεπίπλεπτο χειρουργείο καταράκτη να εμβυθίζεται στην ιαλουρική κοιλότητα ολόκληρος ο φακός μαζί με το περιφάκιο. Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ένα τέτοιο περιστατικό, είναι σημαντικό να εξετάσουμε σφαιρικά τον άρρωστο, να αξιολογήσουμε το βαθμό παρεκτόπισης, τα συνοδά συμπτώματα του ασθενούς, κατά πόσον επηρεάζει την όρασή του ή όχι, αλλά και συνοδές επιπλοκές από προηγηθέν χειρουργείο. Ως προς την αντιμετώπιση, οι επιλογές μας είναι είτε να επανατοποθετήσουμε το φακό, με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι 3-piece φακός του τύπου του MA60, ή να αντικαταστήσουμε το φακό. Αν αποφασίσουμε να επανατοποθετήσουμε το φακό, μπορούμε να τον βάλουμε στο σούλκους αν υπάρχει επαρκές περιφάκιο, να τον στηρίξουμε σκληρικά, με ή χωρίς ράματα, μια τεχνική που στις μέρες μας καθίσταται ιδιαίτερα διαδεδομένη. Μπορούμε σε ορισμένες περιπτώσεις να σειράψουμε τα ποδαράκια του φακού στην ήριδα, ενώ αν αποφασίσουμε να τον αντικαταστήσουμε, υπάρχει η πεπατημένη οδός της χρήσης ενός φακού προστίου θαλάμου, αλλά και οι πιο σύγχρονοι φακοί, η ειδική στήριξη τύπου Artisan, που έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Η σκληρική στήριξη έχει περιγραφεί με διάφορες παραλλαγές της τεχνικής. Χρειάζεται να ανοίξουμε τον επιπεφικότα, να παρασκευάσουμε δύο σκληρικά flaps. Τοποθετούμε το φακό στον πρόστιο θάλαμο, βγάζουμε τα ποδαράκια μέσω των σκληρικών flaps έξω και διενεργώντας ένα τούνελ σκληρικό, τα στηρίζουμε στον σκληρό. Μπορεί να τοποθετήσουμε ράματα, άλλοι έχουν δοκιμάσει να βάλουν και κόλλα. Στη συνέχεια κλείνουμε τον επιπεφικότα. Είναι μια τεχνική με καλά αποτελέσματα, σχετικά εργώδης. Έχει και αυτή τις επιπλοκές και τα προβλήματά της. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατείται tilt ή και decentration του φακού. Είναι σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανή παρεκτόπιση του ενός ή των δύο ποδαριών του φακού με αποτέλεσμα την ανάγκη για δεύτερη επέμβαση. Βιβλιογραφικά αναφέρεται χοριδική αιμορραγία σε ένα ποσοστό της τάξης 6-8%, ειδήματα της οχράς κοιλίδας, ενώ παρατηρήθηκε σε ποσοστό 2-5% αποκόλληση αμφιλιστοειδούς μετά από μια τέτοια χειρουργική προσπέλαση. Συνήθως οι αποκολλήσεις παρατηρούνταν μάλλον στα περιστατικά εκείνα που μετά από ένα επιλεγμένο χειρουργείο καταράκτη και γίνει μια πρόσθετη αλλοειδεκτομή, όχι οπίσθια αλλοειδεκτομή, με αποτέλεσμα οι χειρουργισμοί μας που γίνονται στο επίπεδο της pars plana ουσιαστικά να περιλαμβάνουν πολλές φορές και το ιαλοειδές, δημιουργούμε ιατρογενείς ρογμές με αποτέλεσμα ο ασθενής πιθανόν να προσέλθει αργότερα με αποκόλληση. Άρα, σε τέτοια περιστατικά, νομίζω ότι καλό θα ήταν να αποφασίσουμε να προχωρήσουμε σε σκληρική στήριξη, να έχει προηγηθεί μια ενδελεχής οπίσθια ιαλοειδεκτομή, ούτως ώστε να μην παρεμβάλλεται το ιαλοειδές ή υπολείμματά του στους χειρισμούς μας. Μια άλλη επιλογή, ειδικά σε περιπτώσεις τραυμάτων και ειδικά όταν συνδυάζονται με απώλεια ήριδας, είναι η τοποθέτηση ενός φακού τύπου Μόρχερ και η σκληρική σειραφή του. Πάλι είναι ενεργώδες χειρουργείο. Χρειάζεται να ανοίξουμε εδώ τον κερατοειδή 180 μοίρες, να στηρίξουμε σκληρικά να ράψουμε σκληρικά το φακό με δύο flaps σε απόσταση 180 μοιρών μεταξύ τους. Το κύριο μειονέκτημα είναι το μεγάλο σκληρικό τούνελ ή κερατοειδικό τούνελ που κάνουμε, αλλά είναι πολύ καλή τεχνική σε περιπτώσεις που δεν έχουμε ήριδα, γιατί συνδυάζει το φακός αυτός και με ένα ηριδικό διάφραγμα. Μια ενδιαφέρουσα τεχνική που είναι αρκετά απλή στην εφαρμογή της και σε ορισμένες περιπτώσεις μας βγάζει από τη δύσκολη θέση, είναι η σειραφή των ποδαριών του φακού στην ήριδα. Αν έχουμε ένα φακό που είναι σχετικά παρεκτοπισμένος, ήδη τοποθετημένος, θα μπορούσαμε να φέρουμε το οπτικό του τμήμα στον πρόστιο θάλαμο, αφήνοντας τα ποδαράκια κάτω από την ήριδα. Με τη βοήθεια μιας λαβίδας πιέζουμε την ήριδα και βλέπουμε το εντύπωμα που αφήνει το ποδαράκι από κάτω. Με ένα 10-0 ράμα προλύνουμε μακριά και καμένη βελόνα από δύο πόρτς που κάνουμε. Ράβουμε στα τυφλά ουσιαστικά, αλλά έχουμε αίσθηση του πού είναι το ποδαράκι. Το κάθε ποδαράκι με έναν κυλιόμενο κόμπο και στη συνέχεια φέρνουμε το φακό μας πίσω από την ήριδα. Δεν είναι πάντα τόσο καλά τα αποτελέσματα βέβαια. Παρότι η τεχνική αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι δεν ανοίγουμε το σκληρό, άρα δεν επάγουμε αστιγματισμό στον ασθενή. Έχουμε μικρές τομές και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανδιπλούμενους φακούς. Εν τούτης απαιτείται μια καλή ήριδα, όχι ιδιαίτερα τραυματισμένη. Πολλές φορές προκαλούμε με τους χειρισμούς μας στη ριδοδιάλυση. Μπορεί να καταλήξουμε μια οβάλη ήριδα, ενώ έχουν περιγραφεί και περιπτώσεις ως προς τις επιπλοκές αιμορραγίας ιελοειδούς, απόσπασης του φακού, υφαίματος και κερατοπάθειας λόγω των πολλών χειρισμών μας προφανώς.
Αν αποφασίσουμε τώρα να αντικαταστήσουμε το φακό, ο φακός προστίου θαλάμου είναι ο πιο διαδεδομένος, που δεν έχει άσχημα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε ότι σε επιβαρημένους κερατοειδείς έχουμε ακόμα μεγαλύτερη απώλεια ενδοθυλιακών κυττάρων. Μπορεί να παρατηρηθεί χρόνια ειδίτητα, αποχρωματισμός της ήριδας, τη στεοειδές σίδημα της οχράς, αλλά και αυξημένη ενδοθάλμια πίεση. Μια πολύ καλή λύση, που κατά τη γνώμη μου ίσως είναι και η πιο αποτελεσματική ως προς το τελικό αποτέλεσμα, είναι η τοποθέτηση ενός φακού ειδικής στήριξης τύπου Artisan. Φακοί αυτοί αρχικά εφαρμόστηκαν για τη διόρθωση υψηλών αμετροπιών. Στην πορεία χρησιμοποιήθηκαν και σε άφακα μάτια. Μπορούν να στηριχθούν είτε μπροστά από την ήριδα είτε πίσω από την ήριδα. Κλιπάρονται ουσιαστικά. Οι χειρισμοί δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολοι. Η διάνδοση αυτού του φακού είναι από 5-5,5 χιλιοστά μέχρι 6. Ανάλογα με την ισχύ του και τον τύπο του. Άρα δεν χρειάζεται να ανοίξουμε ένα μεγάλο και το ειδικό τούνελ. Και φαίνεται ότι έχουμε καλά σχετικά αποτελέσματα με εύκολους σχετικά χειρισμούς. Μια ενδιαφέρουσα εργασία σύγκρινε τους φακούς Artisan με τους φακούς κληρικής στήριξης. Μελέτησαν σε 54 ασθενείς την τελική οπτική οξύτητα, την ενδοθάλμια πίεση, το ρυθμό απώλειας ενδοθυλιακών κυττάρων, το χειρουργικό χρόνο, αλλά και πιθανές επιπλοκές. Ως προς την οπτική οξύτητα, πολύ καλά τα αποτελέσματα και στις δύο κατηγορίες, χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά. Το ίδιο και όσο αφορά την ενδοθάλμια ποίηση, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα δύο groups. Ως προς τις επιπλοκές, φαίνεται ότι το group των φακών σκληρικής στήριξης είχαμε ελαφρώς μεγαλύτερο αριθμό επιπλοκών, με υποτονίες, μερικά περιστατικά αποκόλλησης του χωριοειδούς, απόσπασης του φακού και μερικά περιστατικά με ύφεμα και μοραγία. Εκεί που είχαμε σημαντική διαφορά ήταν στο χειρουργικό χρόνο. Ο φακός ειδικής στήριξης απαιτεί λιγότερους χειρισμούς και μικρότερη διάρκεια χειρουργείου, σε αντίθεση με το φακό σκληρικής στήριξης, που ίσως είναι ένα λίγο πιο εργόδες χειρουργείο. Χρειάζεται να ανοίξουμε επιφυκότητα, να παρασκευάσουμε φλάπ στο σκληρό, παρότι και εδώ, με βάση μια καμπύλη εκμάθησης, βλέπουμε ότι ο χρόνος προοδευτικά μειώνεται όσο πιο πολύ εξοικειωνόμαστε με αυτά τα χειρουργεία. Πάντως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η ιδέα ενός φακού σκληρικής ειδικής στήριξης δεν είναι άσχημη, απαιτεί λιγότερο χειρουργικό χρόνο, έχει προημότερη βελτίωση της οπτικής οξύτητας, αντίστοιχο αριθμό επιπλοκών και αρκετά καλά και αποτελεσματικά, είναι αρκετά καλός και αποτελεσματικός ως προς το τελικό αποτέλεσμα του ασθενούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ένα θέμα αυτό, όπου συγκρούονταν η χειρουργία του προστίου και του οπισθίου μωρίου. Υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός σήμερα? Καλώς ή κακώς νομίζω ότι υπάρχει. Και να σας πω την αλήθεια, εδώ το καλώς ή κακώς και ξέρεις, η παλαιότερη χειρουργοί, νέοι σε ηλικία, παλαιότερη σε εμπειρία, νομίζω θα μπορούσαν να μας το επιβεβαιώσουν. Νομίζω ότι ένας χειρουργός, παρότι η σκληρική στήριξη είναι κάτι που γίνεται, είναι το hot spot της εποχής και εφαρμόζεται και από χειρουργούς οπισθίου και από χειρουργούς προστίου, τουλάχιστον στη βιβλιογραφία φαίνεται ότι όταν δεν έχει προηγηθεί η αλλοειδεκτομή, εκεί έχουμε και μεγαλύτερο ποσοστό, οπίσθια αλλοειδεκτομή, μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκών, κυρίως ως προς το θέμα της αποκόλλησης. Χαίρομαι, βλέπω τέτοιους νέους οφθαλμιάτρους και μάλιστα στην αλλοειδεκτομή. Κανένα σχόλιο ή ερώτηση? Στράτο. Που έχουν και ήριδα, τους στηρίζουμε πια σκληρικά. Και έχω δείξει βίντεο και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα meetings ότι ένας τέτοιος φακός μπορεί να στηριχθεί σκληρικά χωρίς ράματα. Γιατί με τα ράματα, επειδή ακριβώς το βάρος του είναι πολύ μεγαλύτερο, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα το ράμα της 12ης ώρας λόγω της βαρύτητος να λιώσει και να πέσει. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, ειδικά σε Marfans παλιότερα που τα βάζανε στην ηλικία των 20-30. Μετά από λίγο καιρό, μετά από λίγα χρόνια, διαβρωνόταν το ράμα της 12ης, έλειωνε και κρεμόντουσαν και έπρεπε να τα ξαναράψουν. Βάζοντας τα σκληρικά όμως, γλιτώνεις αυτή την επιπλοκή. Ωραία. Να ρωτήσω και εγώ κάτι. Όχι, να μην ρωτήσουμε, γιατί πρέπει να τελειώσουμε, γιατί περιμένει και το φαγητό. Κοίτα πώς σε κοιτάνε. Ό,τι πείτε. Πεινάει. Άμα πεινάει ο κόσμος, δεν λες έτσι. Λοιπόν, κυρία Ξηρού. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω με ιδιαίτερη συγκίνηση να ακούσω και την κυρία Ξηρού, γιατί είναι από τον Ερυθρό. Και ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου, της επιστημονικής μου ζωής στον Ερυθρό. Να σας πω να κάνουμε ένα αυτόματο γκάλωπ 2 λεπτά, να το δω, σας δω καλά πρώτα, έτσι. Τι έχει επηρεάσει η κρίση περισσότερο, τους χειρουργούς του προστίου ή του οπισθίου μημωρίου? Η κρίση τι έχει επηρεάσει περισσότερο, τους χειρουργούς του προστίου ή του οπισθίου μημωρίου? Σηκώστε αυτόματα τα χέρια σας, να δω. Κανένα δεν σε έχει.
Πού να σας επηρεάζει, ρε παιδιά. Έχει επηρεάσει η κρίση περισσότερο τους χειρουργούς του προστίου μημωρίου ή του οπισθίου μημωρίου. Τι νομίζετε? Τι να ψηφίσετε, βρε. Σηκώστε τα χέρια που έχετε μάθει όλο με τα αυτά. Σηκώστε τα χέρια. Ορίστε. Δεν σας έχει επηρεάσει καθόλου. Πάνε καλά οι οφθαλμίατροι. Ωραία, μπράβο. Τζίνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ με ιδιαίτερη συγκίνηση δέχτηκα την πρόσκληση του διευθυντή μου, του κυρίου Φερέτη, να συμμετάσχω σήμερα σε αυτή τη συγκέντρωση. Και μου ζήτησε να πω τα νεότερα δεδομένα για την ΟΠΗ της Οχράς και θα προσπαθήσω να σας δώσω στα 6 λεπτά, γιατί μου είπε 6 λεπτά και όχι παραπάνω, θα πρέπει να σας πω τι θεωρείτε σήμερα καλύτερο για την αντιμετώπιση των ΟΠΟΝ της Οχράς. Καταρχάς, πρέπει να πω ότι έχουν αλλάξει λίγα πράγματα όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των ΟΠΟΝ, όσον αφορά την αιτιολογία τους, τις οποίες τις ονομάζουμε πια πρωτοπαθείς, δευτεροπαθείς, και παίζει πια μεγάλο ρόλο αν υπάρχει παρουσία ή απουσία της πρόσφυσης του ιαλοειδούς, και αυτό έγινε μετά το 2013. Έχουμε λοιπόν τις ΟΠΕΣ, οι οποίες χωρίζονται πια ανάλογα με την διάμετρο την οποία βρίσκουμε στο OCT, σε μικρές, οι οποίες είναι λιγότερο από 250 μικρά, σε μεσαίες, όταν είναι μεταξύ 250 και 400 μικρών, σε μεγάλες, όταν είναι πάνω από 400 μικρά, με ή χωρίς ιαλοειδική έλξη και, όπως είπα, σε πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς. Εδώ βλέπετε στο OCT πώς ακριβώς κατηγοριοποιούνται σήμερα οι ΟΠΕΣ οχράς. Ανέφερα ήδη τα μικρά, μεσαία και μεγάλα μεγέθη ανάλογα με την διάμετρο σε μικρά. Και τετάρτου σταδίου θεωρείται οποιοδήποτε μεγέθους ΟΠΗ όταν πλέον έχει αποκολληθεί το ιαλοειδές. Υπάρχουν και καινούργιες κατηγοριοποιήσεις για το στάδιο 1 που φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο το εύρος της ιαλοειδεομφυλιστροειδικής σύμφυσης, οι αλλαγές που υπάρχουν στην ιαλοειδεομφυλιστροειδική επιφάνεια, η μορφολογία, οι αλλαγές στο μελάγχουρο επιθήλιο, η ανύψωση και οι αλλαγές στον έξω και έσω αμφιβληστροειδή. Για να έχουμε μία κοινή γλώσσα συνεννόησης, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε ποιο μέγεθος ακριβώς να μετρήσουμε, σήμερα θεωρείται ότι η πιο αποδεκτή διάμετρος για να μετράμε τα μεγέθη των ΟΠΟΝ είναι η μικρότερη οριζόντια διάμετρος στην τομή στο OCT που έχει τη μεγαλύτερη διάστασή της. Όσον αφορά το μηχανισμό με τον οποίο οι ΟΠΕΣ κλείνουν, φαίνεται σήμερα ότι σημαντικό ρόλο παίζει η γεφύρωση της ΟΠΗΣ, η διεπιφανειακή τάση και η μετανάστευση των κυττάρων γλίας, και λιγότερη είναι η δύναμη της άνωσης. Και ακριβώς αυτή τη μετανάστευση των κυττάρων γλίας βρίσκεται σήμερα η νεότερη τεχνική που εφαρμόζουμε για τη χρήση της εσωφοριστικής μεμβράνης του αμφιλιστροειδούς, να τη χρησιμοποιούμε για να γεφυρώνει πλέον την ΟΠΗ. Το αν χρησιμοποιείται η πρινή θέση της κεφαλής, δηλαδή αν βάζουμε τον ασθενή μας σε πρινή θέση μετά το χειρουργείο, φαίνεται ότι οι μελέτες έχουν κάποια αντιφατικά αποτελέσματα και φαίνεται να σχετίζεται με το μέγεθος της ΟΠΗΣ, δηλαδή αν είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από 400 μικρά. Και για το πιο αέριο θα χρησιμοποιηθεί, επίσης και εκεί φαίνεται ότι παίζει ρόλο το μέγεθος της ΟΠΗΣ. Όσον αφορά την τεχνική και μέθοδο της αφαίρεσης της εσωφοριστικής μεμβράνης του αμφιλιστροειδούς, θεωρούσαμε από παλιά ότι όταν μάθαμε πλέον να βάφουμε την εσωφοριστική μεμβράνη, καταλάβαμε ότι οι περισσότερες ΟΠΕΣ για να κλείσουν χρειάζεται να αφαιρεθεί αυτή η μεμβράνη. Συνηθέστερα αφαιρούμε ένα μέγεθος μεταξύ 1 με 1,5 θηλαίας διαμέτρου γύρω από την ΟΠΗ. Χρειάζεται να αφαιρέσουμε πιθανόν μεγαλύτερο μέγεθος σε μεγαλύτερες ΟΠΕΣ, και σήμερα αυτή η τεχνική, η οποία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, είναι αυτή η τεχνική του ανεστραμμένου κρυμνού, την οποία σας δείχνω εδώ ακριβώς. Δηλαδή, βλέπετε ότι η οποία αυτή είναι μεγαλύτερη από 400 μικρά, είναι περίπου στα 1000 μικρά. Θεωρείται απαραίτητο ότι θα αφαιρεθεί η εσωφοριστική μεμβράνη. Αυτές οι ΟΠΕΣ δεν κλείνουν αν δεν αφαιρεθεί η εσωφοριστική μεμβράνη. Και βλέπετε ότι αφού κάνουμε μία τεχνική σαν καψουλόρυξη γύρω από την ΟΠΗ της Οχράς προκειμένου να αφαιρεθεί η εσωφοριστική, παλιότερα απλώς την αφαιρούσαμε,
με τον ιαλοειδοφάγο ή όπως την τραβάμε με τη λαβίδα, την ALM λαβίδα της εσωφοριστικής, την αφαιρούσαμε και εξ ολοκλήρου. Τώρα θεωρείται καλό να αφαιρεθεί, να μείνει ένας μικρός κρυμνός, ο οποίος θα βοηθήσει στην επούλωση αυτής της σοπής. Επίσης, επειδή παλιότερα, όπως είπα, την αφαιρούσαμε την εσωφοριστική και δεν τη χρησιμοποιούσαμε, δεν αφήναμε αυτόν τον κρυμνό, βλέπετε ότι υπάρχει μία εργασία του 2016, που όταν ήταν πολύ μεγάλες σιωπές και δεν κλείναν, παίρνανε ένα μέρος της εσωαφοριστικής για να τη συγγνώμη, εδώ ήθελα να σας δείξω ότι ανακατασκευάζεται κατά κάποιο τρόπο η εξωφοριστική μεμβράνη χρησιμοποιώντας αυτό τον κρυμνό και η ελλειψοειδή ζώνη. Και εδώ να σας πω για αυτή την τελευταία εργασία του 2016 που είχαμε 91% επιτυχές κλείσιμο της σοπής όταν χρησιμοποιώντας μετάθεση πια της εσωαφοριστικής μεμβράνης παίρναμε δηλαδή από υπολείμματα της εσωαφοριστικής μεμβράνης τα οποία δεν είχαν αφαιρεθεί στο αρχικό χειρουργείο και τα χρησιμοποιούσαμε για να κλείσουμε την οπή. Τα συνεχή ερωτήματα παραμένουν, ποιο αέριο θα χρησιμοποιήσουμε, αν θα βάλουμε τον ασθενή σε πρινή θέση και κατά πόσο θα αφαιρέσουμε την εσωφοριστική, σε ποιο μέγεθος και αν θα χρησιμοποιήσουμε τον κρυμνό. Μία άλλη ερώτηση την οποία πάντοτε είχαμε είναι τι γίνεται με τα ελλείμματα του οπτικού πεδίου που πολλές φορές παρουσιάζουν οι ασθενείς μετά το χειρουργείο της οπής οχράς. Πολλές προτάσεις είχαν γίνει και φάνηκε ότι και η περιορισμένη αλλοειδοκτομή ήταν μία πρόταση για να έχουμε μικρότερα ελλείμματα στο οπτικό πεδίο. Και φάνηκε πραγματικά ότι αυτό μπορούσε να έχει κάποια ωφέλεια, αλλά αυτό αύξανε κατά πολύ τα ποσοστά της αποκόλλησης μετά από την χειρουργία της οπής της οχράς, που περιμένουμε ότι μπορεί να είναι γύρω στο 4% και η περιορισμένη ιαλοειδεκτομή μπορεί να έφτανε αυτό το ποσοστό στο 10%. Η οκριπλασμίνη νομίζω ότι έχει αναλυθεί λίγο πολύ από τον καθηγητή τον κύριο Θεοδοσιάδη, που χρησιμοποιείται πια σαν εναλλακτική λύση στις οπές της οχράς. Και επίσης και το αέριο, που από μόνο του και αυτό, χωρίς χρήση οκριπλασμίνης ή άλλης ουσίας, μπορεί να κάνει επιτυχές κλείσιμο της οπής σε ένα ποσοστό 25-45%. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε αρκετές θεραπευτικές επιλογές σήμερα βάσει των χαρακτηριστικών της οπής οχράς. Οι δύο κύριες κατηγορίες είναι αν υπάρχει έλξη στο ιαλοειδές ή απουσία έλξης του ιαλοειδούς, γιατί εκεί που υπάρχει έλξη και μικρή οπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η οκριπλασμίνη ή να χρησιμοποιηθεί ένα αέριο το οποίο έχει μικρή διάρκεια δράσης και ο ασθενής να μην χρειάζεται να τεθεί σε πρινή θέση της κεφαλής. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε στο σοπές σταδίου 4 να μην υπάρχει έλξη του ιαλοειδούς, που πραγματικά να έχουμε κάνει να αντιμετωπίσουμε πολύ δύσκολα περιστατικά, που εκεί όχι μόνο το χειρουργείο, όχι μόνο η αφαίρεση της εσωαφοριστικής, αλλά και όπως είπα οι νεότερες προτάσεις με χρήση της εσωαφοριστικής που μπορεί να απαιτηθεί και μετάθεσή της από κάποιο άλλο σημείο του αμφιβληστροειδούς, μπορεί να χρειαστεί προκειμένου να πετύχουμε το κλείσιμο της οπής. Ευχαριστώ πολύ. Έλα. Καμιά ερώτηση έχετε να κάνετε? Να ετοιμάζεται ο κύριος Παπάς. Ερώτηση, σχόλια. Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα τώρα του ιαλοειδούς τα περνάμε σχετικά γρήγορα. Τους έδωσα από 6 λεπτά, διότι είναι πάρα πολύ σπουδαία θέματα. Το κάθε θέμα είναι ατέλειωτος ωκεανός. Τώρα σας δείχνουν τι νεότερο και από εκεί και πέρα όποιος θέλει να ασχοληθεί ή να εμβαθύνει μπορεί να ακούσει διάφορες συζητήσεις ή να μπει στο ίντερνετ ή να παρακολουθούσε ειδικές μονάδες τέτοιες. Τώρα, το θέμα με τον κύριο Παπά ήταν το εξής πρόβλημα που είχα. Διότι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα, βλάση μου, ήταν το τραύματα. Και λέω, σας είδα και τους 11, είσαστε 12, να πούμε, οι δύο κοπήκανε, να πούμε, λόγω γαστρεντερίτιδος. Καλό για εσάς, γιατί δεν θα τους υποστείτε. Και λέω, σε ποιο να δώσουμε τα τραύματα. Και λέω, έπειτα μέσα μου, λέω, ποια είναι η πιο ήσυχη περιοχή? Η Κρήτη. Έτσι αποφάσισα για σένα. Ευχαριστώ πολύ, Ηλία.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και τα παιδιά του ΟΜΑ και τους εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι κάνουν. Θα προσπαθήσω να καλύψω στον χρόνο των 6 λεπτών τα βασικά σημεία, το πώς αντιμετωπίζουμε ένα τραύμα. Βασικά θα ξεκινήσω από το διαχωρισμό. Διαχωρίζουμε τα τραύματα σύμφωνα με τον τύπο, το βαθμό του τραύματος, την ύπαρξη ή όχι relatively afferent pupillary defect και τη ζώνη στην οποία έχει τραυματιστεί ένας ασθενής. Έχουμε τραύματα τα οποία μπορούν να προκληθούν με κλειστή ο βολβός να είναι κλειστός, ένα τραύμα από μηχανική πλήξη ή να υπάρχει μια διατομή αλλά χωρίς να περνά μέσα στο βολβό. Και έχουμε μετά τα ανοιχτά τραύματα τα οποία ξεκινούν από να περάσει ένα όργανο διαμέσου του ματιού, να περάσει ένα όργανο και να τρυπήσει το μάτι, να υπάρχει ένα ξένο σώμα μέσα και να υπάρχει μια πλήρης αποδιοργάνωση του βολβού. Σε σχέση με την οπτική οξύτητα, η οπτική οξύτητα δεν είναι πάντα ένας κύριος παράγοντας για να θεωρήσουμε ότι ένα μάτι πρέπει να απομακρυνθεί και ότι δεν μπορούμε να το χειρουργήσουμε. Υπάρχουν μάτια τα οποία είχαν πάρα πολύ χαμηλή όραση και τελικά αποδείχθηκε ότι μετά το χειρουργείο μπορούν να κερδίσουν όραση, ακόμη και αν τη στιγμή που έρχονται και παρουσιάζονται εμφανίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένας άλλος βασικός παράγοντας που πρέπει πάντα να ελέγχεται σε αυτά τα περιστατικά για να εκτιμήσουμε τη βλάβη και το πόσο πίσω εκτείνεται και πόσο σοβαρή είναι η βλάβη, είναι η ύπαρξη του relatively afferent pupillary defect. Δεν χρησιμοποιούμε το τραυματισμένο μάτι, προβάλλουμε το φως στο τραυματισμένο μάτι, βλέπουμε την αντίδραση στο άλλο, στο υγιές μάτι. Η ζώνη στην οποία γίνεται ο τραυματισμός είναι πολύ σημαντική. Αν γίνεται μπροστά στον κερατοειδή, αν γίνεται στα πρώτα 5 χιλιοστά ή αν γίνεται πίσω από τα 5 χιλιοστά, που πίσω από τα 5 χιλιοστά και ανάλογα με την έκτασή της, η πρόγνωση γίνεται πολύ χειρότερη. Σχετικά με την αντιμετώπιση, πρέπει πάντα να προσέχουμε, να κάνουμε πολύ εμπεριστατωμένο έλεγχο του ματιού, να αποφεύγουμε να ασκούμε πίεση, γιατί μπορεί να προκαλέσουμε με τις ιατρικές δράσεις μας πρόβλημα. Τα παιδιά πρέπει να εξετάζονται κάτω από γενική αναισθησία για να μην προκαλούν τα ίδια βλάβες στο ήδη υπάρχον προβληματικό μάτι. Επίσης, πρέπει να ελέγχονται όλες οι δομές γύρω από το μάτι, γιατί μπορεί να μην έχει βλαφτεί ο βολβός, αλλά να έχουν βλαφτεί οι γύρω ιστοί και εκεί πρέπει να παρέμβουμε και να προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να σώσουμε τον ασθενή και μετά να προβούμε στην παρέμβαση στο μάτι. Σχετικά με την αντιμετώπιση, επίσης πρέπει να εξετάζουμε πάντα το ιστορικό, να το ελέγχουμε σωστά, γιατί μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για το τι μπορεί να βρούμε μέσα στο μάτι, να ελέγχουμε, όπως είπαμε, το relatively afferent pupillary defect και να βάζουμε πάντα όλα τα στοιχεία να τα έχουμε μέσα στις σημειώσεις, γιατί όλα αυτά τα περιστατικά μπορεί να καταλήξουν στα δικαστήρια. Η επέμβαση είναι καλό να γίνεται με γενική αναισθησία και να αποφεύγουμε τις πιέσεις απάνω στο μάτι. Βασικές αρχές στο χειρουργείο, είπαμε ότι αυτό που πρέπει να επιτύχουμε πρώτα απ' όλα είναι να κλείσουμε ένα μάτι. Δεν μπορεί ένα μάτι να είναι ανοιχτό, πρέπει να το κλείσουμε όσο δυνατόν συντομότερα, ακόμη κι αν έχουμε κάποιον αστιγματισμό. Αστιγματισμός αυτός πιθανότητα να υποχωρήσει αργότερα ή με τις περαιτέρω ενέργειές μας να τον μειώσουμε. Τι βελόνες χρησιμοποιούμε? Χρησιμοποιούμε βελόνες οι οποίες είναι spatulated για να μπορούν να μπαίνουν μέσα στους ιστούς και στα επίπεδα των ιστών να τα διαχωρίζουν και να δημιουργούν σωστά τη σύγκληση. Τι ράματα χρησιμοποιούμε? Χρησιμοποιούμε nylon στον κερατοειδή και στο μεγαλύτερο μέρος του σκληρού, αλλά μπορούμε στο πρόστιο μέρος του σκληρού να χρησιμοποιήσουμε και Vicryl, γιατί εκεί η αποκατάσταση είναι πιο γρήγορη και δεν κινδυνεύουμε σε περαιτέρω επεμβάσεις να έχουμε ένα άνοιγμα της προηγούμενης τομής την οποία κλείσαμε. Η σύγκληση που πρέπει να κάνουμε πρέπει να είναι σωστή. Δεν πρέπει να κάνουμε τσαπατσοδουλειές σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί βλέπετε εδώ πέρα και στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη περίπτωση τα ράματα δεν έχουν μπει σωστά. Εδώ πέρα είναι χαλαρά τα ράματα, εδώ είναι και χαλαρά και άσχημα βαλμένα, βγαίνουν έξω από τον κερατοειδή. Φυσικά σε τραύματα τέτοιου τύπου πολλές φορές είναι δύσκολες συνθήκες, θα πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Υπάρχουν τρεις τύποι κόμπων, τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Κόμπος ο οποίος φραγίζει γρήγορα, αλλά εκεί δεν έχουμε τη δυνατότητα να αυξομοιώσουμε την πίεση την οποία ασκούμε.
κόμπος ο οποίος γλιστρά και κόμπος ο οποίος μεταφέρεται και λοκάρει για να μπορούμε να σταθεροποιήσουμε το ράμα. Εδώ είναι ο πρώτος κόμπος που σας είπα, ο δεύτερος μπορεί, λέγεται sleeping notes και αυτός μεταφέρεται και μπορούμε να ρυθμίσουμε σχετικά την πίεση που ασκούμε πάνω στον ιστό. Συνήθως κάνουμε 3-1-1 ή 1-1 προς την ίδια κατεύθυνση και μετά ένα πίσω για να λοκάρουμε το ράμα. Το άλλο ράμα που σας είπα είναι μεταφέρουμε το ράμα στην άκρη για να το σταθεροποιήσουμε, το κρατούμε από τη μία μεριά και μετά κάνουμε ακόμη ένα κόμπο και κλείνουμε την τομή. Πολύ σημαντικό είναι όταν ράβουμε κάτι να ράβουμε σωστά τον ιστό. Να μην αφήνουμε κενά, να μην κάνουμε τσαπατσουλιές, να μην ράβουμε σε άλλα επίπεδα. Αυτά όλα στη συνέχεια εμφανίζονται και δημιουργούν πρόβλημα. Επίσης, βασικά ράματα. Όταν έχουμε ένα τραύμα το οποίο είναι στο λίμπος, στο σκληροκερατοειδικό όριο, πρέπει εκεί πρώτα να ορίσουμε πού είναι το σκληροκερατοειδικό όριο, γιατί αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα καλό μάτι για τη συνέχεια. Επίσης, όταν έχουμε τέτοιες τομές, πρέπει εδώ στις γωνίες να τις εκμεταλλευτούμε και να κλείσουμε σωστά την τομή. Επίσης, το μυαλό μας και το μάτι μας είναι συνηθισμένο να βλέπει συμμετρία. Γι' αυτό συνήθως τα ράματα που κάνουμε είναι ξεκινούμε στη μέση και μετά αρχίζουμε και βάζουμε στις μεσαίες αποστάσεις ράματα έτσι ώστε να έχουμε μια συμμετρία και ένα πολύ καλό κλείσιμο. Επίπεδο. Το επίπεδο δεν είναι ούτε εδώ σωστό, ούτε εδώ σωστό. Εδώ είναι πολύ ψηλά, εδώ είναι πολύ βαθιά, δεν θα έχουμε καλές συγκλίσεις. Αυτό είναι το σωστό επίπεδο στα 2/3 του ιστού του κερατοειδούς. Η πίεση την οποία μπορούμε να ασκήσουμε, μπορούμε να τη ρυθμίζουμε με τα ράματα, αλλά όσο πιο πλατιά ράματα κάνουμε, δημιουργούμε μεγαλύτερο αστιγματισμό, αλλά έχουμε λιγότερα ράματα τα οποία δεν μας δημιουργούν τόσα πολλά προβλήματα στο μάτι. Το βισκοελαστικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Προτιμούμε το πιο πυκνό βισκοελαστικό γιατί μας βοηθάει στο να σχηματίσουμε τον πρόστιο θάλαμο και να κάνουμε την επέμβαση πιο εύκολα χωρίς να φεύγει από μέσα. Αλλά δεν πρέπει να βάζουμε πάρα πολύ γιατί πολλές φορές δημιουργεί τάση και δεν μπορούμε να κλείσουμε τον κερατοειδή και το μάτι. Επίσης, η ίριδα, σημαντικός ιστός, πρέπει να την αποκαταστήσουμε χωρίς να τη θυσιάσουμε όπως εδώ και να κάνουμε μια καλή σύγκληση για να έχουμε μια ίριδα που θα μας χρησιμεύσει στη συνέχεια ως διάφραγμα και για να στηρίξουμε πιθανότητα κάποιο φακό. Οι σκληρικές πληγές μπορεί να κλείνουν χωρίς να σκεφτόμαστε τόσο πολύ τα επίπεδα και τον αστιγματισμό. Πρέπει να κλείσουμε το μάτι. Επίσης, η διάγνωση στα σκληρικά τραύματα. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ένας βολβός μπορεί να είναι σπασμένος και να μην φαίνεται. Οι πληροφορίες που θα μας δώσουν το σπασμένο βολβό είναι όταν έχουμε χαμηλή πίεση, όταν έχουμε μια αιμορραγική εκχέμωση, όταν έχουμε ένα βαθύ πρόστιο θάλαμο σε σχέση με τον άλλον και όταν η οπτική οξύτητα είναι χαμηλή. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το B-scan χωρίς να πιέζουμε και βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει αέρας, εδώ πέρα το υαλοειδές και ο αμβλιστροειδής φεύγουν μέσα από incarceration και εδώ υπάρχει supracoroidal αιμορραγία. Το CT scan απαραίτητο για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει ξένο σώμα μέσα, αν υπάρχουν βλάβες στο σκληρό, αν ο πρόσθετος θάλαμος είναι βαθύς, είναι μια πολύ καλή εξέταση την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ένα τραυματισμένο μάτι. Επίσης, όταν υποψιαζόμαστε κάτι τέτοιο, ότι έχει σπάσει κάπου ο βολβός, πρέπει να ανοίξουμε ακόμη και τους μυς, να τους μεταθέσουμε, να βρούμε πού ακριβώς είναι η τραυματισμένη περιοχή, να καθαρίσουμε την τραυματισμένη περιοχή και να την γράψουμε όμορφα. Η τεχνική ξανά στηρίζεται στη βασική αρχή των 50, ράβουμε στη μέση, ράβουμε τα ενδιάμεσα και στη συνέχεια προχωρούμε. Μπορούμε να μετακινήσουμε ακόμη και τους μυς και στη συνέχεια να ράψουμε και να κλείσουμε τον επιφυκότα. Και να ευχηθούμε στον ασθενή μας καλή τύχη. Γιατί αυτά είναι δύσκολα χειρουργία και χρειάζεται και τύχη για να έχεις καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Νομίζω ότι ήταν καλή επιλογή αυτή. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο συχνά είναι τα τραύματα στην Κρήτη? Δεν νομίζω ότι είναι πιο συχνά από την άλλη, δηλαδή, Ελλάδα. Πόσο συχνά έχει την κλινική σου τραύμα? Έχουμε συνήθως θάνατο όταν μιλούν τα όπλα και δεν έχουμε τραύμα. Είδατε πώς έχουν λύσει το πρόβλημα. Έτσι, δεν έχουν τραύματα γιατί έχουν ξαπλωμένους. Είναι μια λύση αυτή. Πολύ ωραία. Απλώς ήθελα τώρα να πω κάτι το οποίο το έλεγα και όταν ήμουν σε δράση. Ότι τα τραύματα, τα διαμπερή ρήξη, πρέπει να αντιμετωπίζονται πλέον παντού. Σε όλα τα νοσοκομεία.
Πρέπει οι μεγαλύτεροι να μάθουν οπωσδήποτε τους μικρούς, διότι η καθυστέρηση είναι εις βάρος του οφθαλμού. Και πριν να δώσω το λόγο στον Πέτρο, απλώς ήταν ένα κεφάλαιο, Πέτρο μου, τα τραύματα. Είχα κάνει πάρα πολλά που μου άρεσε πολύ. Και μου άρεσε πολύ η οξία παθοφυσιολογία που αναπτυσσόταν στα τραύματα. Δεν είχε καμία σχέση με την παθοφυσιολογία που αναπτύσσεται ή στη διαβητική αμφιστροειδοπάθεια που παίρνει χρόνο ή στην αποκόλληση που παίρνει λιγότερο. Είναι η οξία και κάτι άλλο. Και στην παθοφυσιολογία δεν παίρνει μόνο μέρος στο εσωτερικό του οφθαλμού. Παίρνουν και οι χιτώνες. Αυτή είναι μια διαφορά της παθοφυσιολογίας, του σαχαρόδους διαβήτου, της αποκόλλησης και των τραυμάτων. Στα τραύματα, στα διαμερή εννοώ, παίρνει μέρος στην παθοφυσιολογία, στην ανάπτυξη δηλαδή του συνδετικού ιστού και ο σκληρός κεφαλής. Τώρα ας ακούσουμε τα δικά σου, είναι η νεότερη γενιά, πολύ νέα εδώ. Θα ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα, πιστεύω. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Φερέτη, για και το Γιάννη Δασέρη για την πρόσκληση να συμμετάσχω σήμερα. Θα σας μιλήσω για την οχροπάθεια, για τα νεότερα δεδομένα που έχουμε σχετικά με την οχροπάθεια που σχετίζεται με το PIT οπτικής στήλης. Το PIT το ξέρουμε, περιγράφηκε πρώτη φορά το 1887 από το Γουίδε, ως φαίνεται σαν ένα εντύπωμα στο οπτικό νεύρο, μπορεί να έχει πολλαπλά, μπορεί να, συνήθως είναι νεκροταφικά, αλλά μπορεί να είναι και κερινικά ή και σε άλλα σημεία. Και από το 1887 μέχρι το 1927 δεν ξέρανε για ποιο λόγο μειώνει την όραση ένα PIT. Μέχρι που περιγράφηκε η οχροπάθεια που σχετίζεται με PIT, δηλαδή συλλογή υγρού στην περιοχή της οχράς. Είναι και ο κ. Θοδωσιάδης εδώ πέρα που έχει κάνει μια τρομακτική δουλειά πάνω στο θέμα. Το ερώτημα είναι, από τη στιγμή που έχουμε υγρό στην οχρά, μόνο αφού αποκτήσαμε το εργαλείο του OCT, μπορέσαμε να καταλάβουμε σε ποια σημεία ακριβώς, ποια είναι η εντόπιση, ποια είναι η έκταση και σε ακριβώς σε ποια σημεία εντοπίζεται το υγρό. Και αυτό έχει και σημασία και παθοφυσιολογικά, γιατί ακόμα μέχρι τώρα δεν ξέρουμε αυτή η οχροπάθεια και αυτό το υγρό που δημιουργείται, αν είναι τελικά από το υαλοειδές ή αν είναι εγκεφαλονωτιαίο υγρό που έρχεται από τον υπαραχνοειδή χώρο. Δηλαδή δεν έχει ξεκαθαριστεί παθοφυσιολογικά και βιβλιογραφικά ακόμα τι συμβαίνει. Γενικότερα μπορεί να έχουμε διάφορους συνδυασμούς. Υπάρχει μια ποικιλομορφία σχετικά με το πού μπορεί να εντοπίζεται το υγρό. Μπορεί να έχουμε υγρό, παράδειγμα, κάτω από την έσω φορεστική μεμβράνη, ή μπορεί να έχουμε στη στιβάδα των γαγλιακών κυττάρων, μπορεί να έχουμε υγρό στην έσω ή έξω κοκκόδη στιβάδα, ή να έχουμε υπαμφιβληστροειδικό υγρό ή ένα συνδυασμό όλων αυτών. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι αυτό που τώρα ουσιαστικά καταφέρνουμε να ξέρουμε με κάποια νεότερα δεδομένα, είναι κατά πόσο η εντόπιση του υγρού που βρίσκουμε στο OCT προεγχειρητικά μπορεί να μας δείξει κάποια στοιχεία σχετικά με την πρόγνωση που μπορεί να έχει ένας ασθενής άμα χειρουργηθεί ή αν δεν χειρουργηθεί. Δηλαδή να ξέρουμε από αυτό που βλέπουμε όταν πρωτοβλέπουμε έναν ασθενή, και αυτό είναι και σημαντικό για όλους τους οφθαλμιάτρους, όταν πρωτοβλέπουμε έναν ασθενή με οχροπάθεια από PIT οπτικής στήλης, να ξέρουμε εάν πρόκειται να πάει καλά ή όχι στην πορεία. Αυτή είναι μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Retina πρόσφατα. Είναι ουσιαστικά μέρος της μιας πολυκεντρικής μελέτης που έγινε στην Αγγλία, πολύ μεγάλης, που λέγεται Cobra Study, η οποία συνέλεξε όλα τα στοιχεία της οχροπάθειας από PIT και προσπάθησε να αναλύσει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που συζήτησαμε πριν. Σκεφτείτε ότι για να έχει κάποιο PIT είναι 1 στις 11.000. Και από αυτό το 1 στις 11.000, ένα 25 με 75%, γιατί ποικίλει πάρα πολύ η βιβλιογραφία, μπορεί να αναπτύξουν οχροπάθεια και να πέσει η όρασή τους. Οπότε μιλάμε για μικρούς αριθμούς. Είναι πολύ δύσκολο να συλλέξεις πολλούς ασθενείς ώστε να μπορέσεις να έχεις μια καλή σειρά περιστατικών. Αυτή ήταν μια αναδρομική, λοιπόν, πολυκεντρική μελέτη. Η μελέτη αυτή είχε δύο βασικούς πυλώνες. Το ένα κομμάτι ήταν να αναλυθούν τα περιστατικά που είχαν τα κριτήρια ένταξης, τα κριτήρια αποκλεισμού, που είχαν φυσικά οχροπάθεια, που έχει επιβεβαιωθεί στο OCT. Το ένα κομμάτι ήταν αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν να γίνει μια μεγάλη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και να βρεθούν αντίστοιχα περιστατικά που μπορούν να αναλυθούν με τον ίδιο τρόπο για να δούμε αν υπάρχει επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Οπότε εντάχθηκαν στη μελέτη ασθενείς οι οποίοι είχαν πιτ, θηλής και οχροπάθεια, διαπιστωμένο φυσικά στο CT, και φυσικά περιστατικά που είχαν και baseline και τελικό OCT. Έπρεπε να έχουν τουλάχιστον 6 μήνες χρόνο παρακολούθησης μετά την εμφάνιση ή μεταγχειρητικά. Κριτήρια αποκλεισμού, ασθενείς που είχαν ανομαλίες του κόγχου ή του κρανίου δεν συμπεριλήφθησαν ή περιστατικά με συστηματικά νοσήματα ή προηγηθήσα θεραπεία. Το μέγεθος και η εντόπιση του PIT αναλύθηκε σε κάθε περίπτωση, φυσικά όλα τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Δύο βασικά groups ασθενών, αυτοί που είχαν υγρό μέχρι τα αγκιακά τόξα και αυτοί που είχαν υγρό πέραν των αγκιακών τόξων. Και σε σχέση με την εντόπιση του υγρού, τρία βασικά groups. Θα καταλάβετε γιατί τα χωρίζουμε σε groups σε λίγο. Το ένα κομμάτι που βλέπετε είναι ασθενείς που έχουν βασικά υπανφιλιστροειδικό υγρό. Συμπεριλαμβάνουμε και τους ασθενείς που μπορεί να έχουν και λίγο υγρό στις εξώτερες στιβάδες του αμφιλιστροειδή. Το δεύτερο γκρουπ είναι ασθενείς που δεν έχουν υπαμφιλιστροειδικό υγρό, αλλά έχουν μόνο ένδο αμφιλιστροειδικό υγρό σε διάφορες στιβάδες. Και το τρίτο γκρουπ είναι ο συνδυασμός, είναι αυτό το που λένε multi-layered fluid, ο συνδυασμός υποαμφιλιστροειδικού και υγρού στις υπόλοιπες στιβάδες. Τώρα, από τα συνολικά, έγινε συλλογή 36 οφθαλμών. Και φάνηκε ότι υπάρχει μία σημαντική συσχέτιση μεταξύ του τύπου του υγρού και της εντόπισης και της έκτασης σε σχέση με τη βελτίωση της οπτικής οξύτητας μεταγχειρητικά. Γενικότερα, το τρίτο γκρουπ από αυτό που έδειξα πριν, δηλαδή το βλέπετε εδώ, αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι είχαν συνδυασμό υπαμφιλιστροειδικού υγρού και υγρού στις υπόλοιπες στιβάδες, είχαν πολύ χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας. Και υπήρχε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της έκτασης του υγρού και της οπτικής οξύτητας. Δηλαδή, οι ασθενείς που είχαν υγρό πέραν των αγκιακών τόξων είχαν χαμηλότερη οπτική οξύτητα τελικά. Το ίδιο φάνηκε να ισχύει και από την ανασκόπηση στη βιβλιογραφία. Δηλαδή, από 29 μελέτες συνολικά που έχουν δημοσιευτεί όλα τα χρόνια, 98 οφθαλμοί φάνηκε να πληρούν τα κριτήρια ώστε να μπορούν να αναλυθούν με τον ίδιο τρόπο και επιβεβαιώνουν τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή, ασθενείς που έχουν υπαμφιβληστροειδικό και σε συνδυασμό με υγρό στις άλλες στιβάδες και ασθενείς που έχουν υγρό πέραν των αγκιακών τόξων είχαν πολύ χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Άρα, ουσιαστικά, ξέρουμε ότι βάσει αυτών των δεδομένων θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν ασθενή που έχει πολύ υγρό, που εκτείνεται πέραν των αγκιακών τόξων και ασθενείς που έχουν αυτό το συνδυασμό υπαμφιβληστροειδικού υγρού με υγρό στις άλλες στιβάδες, ότι μάλλον λίγο χειρότερα θα είναι τα αποτελέσματα από ένα πιθανό χειρουργείο. Συνολικά υπήρχε μια επιτυχία αποκατάστασης σε όλους αυτούς τους ασθενείς της οπτικής οξύτητας στο 64% και στο 36% ανατομική αποκατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν πλήρη ανατομική αποκατάσταση. Δηλαδή μπορεί να μετά το χειρουργείο να υπήρχε λίγο υγρό, αλλά όμως η όραση βελτιωνότανε. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή τη γνώση των προγνωστικών παραγόντων, γιατί η προεγχειρητική συμβουλευτική των ασθενών είναι πολύ βασικό, ειδικότερα σε παθήσεις που είναι τόσο σπάνιες. Ευχαριστώ πολύ. Σαντορίνη. Είναι το αγαπημένο νησί. Εκεί δεν ήμασταν και πριν από κάποια. Καλά, δεν τα λέμε όλα. Πολύ ωραία θέματα. Πρέπει να ξέρετε εσείς οι νεότεροι ότι το PIT ήταν από τα ένα αγαπημένα θέματα του κυρίου Θεοδωσιάδη. Τώρα δεν θα τον αφήσω να μιλήσει, διότι άμα μιλήσει ο κύριος Θεοδωσιάδης γι' αυτό. Όμως, σας το λέω, πραγματικά ήταν από τα αγαπημένα θέματα. Έκανε μεγάλα βήματα από πλευράς Ελλάδος στο διεθνή χώρο για αυτά τα θέματα. Τώρα, πριν ξεκινήσω να πω ότι τους χειρουργούς του Ιαλοειδούς, τους οποίους πιστεύω είναι καταπληκτικοί όλοι, αλλά είναι τα θέματα τόσο ενδιαφέροντα και είναι τόσο λίγος χρόνος για να τα αναπτύξουν. Σας έχω καλεσμένος γιατί σας έχω μια έκπληξη. Μόλις βγείτε έξω από την αίθουσα, μην βγείτε τώρα βέβαια, έτσι. Έξω αριστερά. Όχι πολιτικά, έτσι, διευθυνσιακά. Τώρα θα ακούσουμε τον τελευταίο, τον Παναγιώτη. Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Και βέβαια. Πάρτε όμως ένα μικρόφωνο.
Πέτρου, αυτό που δείξατε όσον αφορά την, γενικά την διαφοροποίηση, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο, είναι εν πολλής συνάρτησης του χρόνου παραμονής του Ιουρού. Αυτό το οποίο δεν ελέγχει. Όταν έχετε λοιπόν ένα πιν με ορόιδη υπέγερση που έχει ένα ή δύο, τρία χρόνια παραμονής, πολλές φορές έχονται έτσι τα πράγματα, τότε οπωσδήποτε θα έχετε συμμετοχή όλων των στιβάδων και υπαυστοειδική ιστορία. Δεν είναι, δηλαδή, αυτό το πράγμα πρέπει οπωσδήποτε να συσχετιστεί και με το χρόνο, πράγμα που δεν μπορεί κανείς με ευχέρεια να το προσδιορίσει με ακρίβεια. Ναι, απλά να πω, μπορεί να ισχύει αυτό. Στη συγκεκριμένη σειρά δεν φάνηκε συσχέτιση της διάρκειας του χρόνου πριν γίνει το χειρουργείο και αυτών των groups. Αλλά μπορεί και να ισχύει, δεν ξέρω. Δεν μπορεί με ακρίβεια κανείς να προσδιορίσει τον χρόνο. Διότι έρχονται μετά από ένα χρόνο και σου λέει το βρήκα χθες. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν το χθες. Ο ένας χρόνος είναι. Ωραία. Προχωράμε στην τελευταία ομιλία. Ευχαριστώ και εγώ να ευχαριστήσω τον Ηλία τον Θεέτη και τον Γιάννη τον Δατσερή για την πρόσκληση. Τους χειρουργούς του διαλοειδούς τους αγαπάμε διότι μας βγάζουν τους πυρήνες, αν και πια όλο και λιγότεροι πυρήνες πέφτουν, συνεπώς δεν τους έχουμε τόσο πολύ ανάγκη, αλλά να θυμόμαστε ότι τους αγαπάμε γιατί δημιουργούν καταράκτη. Οι χειρουργοί αλοειδούς με την αλοειδεκτομή δημιουργούν καταράκτη. Συνεπώς η ερώτηση είναι η συνδυασμένη επέμβαση ή η επέμβαση καταράκτη και η αλοειδεκτομή σε δύο χρόνους, κάτι που, εν πάση περιπτώσει, αναφέρεται σε πολλά συνέδρια και απασχολεί συχνά την καθημερινή πρακτική. Ξέρουμε ότι μετά από η αλοειδεκτομή προκαλούμε πυρηνικό καταράκτη, είτε καταράκτη εξαιτίας του αερίου, είτε γιατί ο χειρουργός ακούμπησε το πίστο περιφάκιο, κάτι το οποίο συμβαίνει πιο συχνά από όσο νομίζουμε. Να τα συνδυάσουμε λοιπόν, ναι ή όχι. Υπάρχουν πολλές πλευρές που μπορούμε να δούμε αυτό το θέμα. Αν το πάρουμε από την πλευρά του ασθενή, θα αλλάξει η διάθλασή του, συνεπώς θα πάρει καινούργια γυαλιά, θα μπει σε καινούργια έξοδα και αυτό δεν τον ευχαριστεί και θα πρέπει να ξαναέρθει στο νοσοκομείο, αν τις κάνουμε σε δύο χρόνους για μια δεύτερη επέμβαση και δεν είναι ευχάριστο να μπαίνει σε νοσοκομείο για δεύτερη φορά. Πόσο μάλλον αυτοί που έχουν υποστεί και πολλαπλά χειρουργία. Τι λέει όμως η χρηματική άποψη, δηλαδή τι λένε τα κράτη. Τα κράτη θέλουν να κάνουμε συνδυασμένες επεμβάσεις. Τα στοιχεία που έχουμε από την Αμερική, αλλά λίγο πολύ τα ίδια πράγματα ισχύουν και για τις υπόλοιπες χώρες. Έχουμε μία μείωση 20% του κόστου της όλης πάθησης και φυσικά των επεμβάσεων. Συνεπώς θα μας σωθούν να κάνουμε συνδυασμένες επεμβάσεις. Αν το δούμε όμως από την πλευρά του γιατρού, η χειρουργική του καταράκτη μετά από η αλοειδεκτομή ή κατά τη διάρκεια της αλοειδεκτομής είναι δύσκολη. Πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος, εάν τα κάνεις μαζί, πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος και ακριβής, διότι αυτά που μπορείς να προκαλέσεις σε έναν άλλον οφθαλμό δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα, αλλά στην περίπτωση που θα πας να κάνεις η αλοειδεκτομή θα δυσκολέψουν πολύ την κατάσταση. Και αυτό λόγω της αστάθειας του προστίου θαλάμου, η κόρη ανοιγοκλίνει πάρα πολύ εύκολα και της πιθανής βλάβης στην ζυνιοζώνη. Οι επιπλοκές στα χειρουργεία καταράκτη μετά από η αλοειδεκτομή είναι αυξημένες και φτάνουν μέχρι και το 12,5% για όλους αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα και δεν θα μπω στην λεπτομέρεια. Επίσης, το άλλο που πρέπει να θυμόμαστε είναι δεν είναι ότι επειδή κάνουμε δύο συνδυασμένες επεμβάσεις έχουμε το αποτέλεσμα επί δύο. Μπορεί να έχουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά μπορεί να έχουμε και πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, όπως συχνά συμβαίνει στην ιατρική. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα? Δεν κάνουμε δεύτερο χειρουργείο. Αυτοί που κάνουν τις ιαλοειδεκτομές πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν μια καλύτερη ορατότητα της περιφέρειας. Αυτό θα μου επιτρέψετε ότι το τελευταίο καιρό δεν ισχύει με τα καινούργια σύγχρονα συστήματα που έχουμε. Σίγουρα υπάρχει μια μεγαλύτερη αποκατάσταση, γρηγορότερη αποκατάσταση της όρασης, γιατί ο ασθενής δεν αναπτύσσει καταράκτη. Υπάρχουν όμως και τα μειονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα είναι κυρίως τρία αυτά που μας απασχολούν. Το διαθλαστικό αποτέλεσμα, η φλεγμονή και το αν μετατοπίζεται ο ενδοφακός. Πάμε να δούμε για το διαθλαστικό αποτέλεσμα. Πρόσφατη μελέτη, μελετήσανε όλες τις παθήσεις πλην της αποκόλλησης. Αν κάνουμε συνδυασμένη επέμβαση, αν δεν κάνουμε. Σε όλες αυτές τις παθήσεις, δηλαδή μεμβράνες, οπές και άλλες, είδαν ότι το αποτέλεσμα, το διαθλαστικό είναι το ίδιο. Συνεπώς αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Τι γίνεται όμως αν έχουμε αποκόλληση? Εκεί πέρα το διαθλαστικό αποτέλεσμα δεν είναι τόσο καλό, δηλαδή δεν είναι τόσο ακριβές και κυρίως για τις αποκολλήσεις που έχει αποκολληθεί το κροταφικό μέρος.
για όλες τις άλλες τα αποτελέσματα είναι καλά. Σε αυτή την περίπτωση, συνεπώς, είναι καλύτερα να προσέχουμε. Αν όμως πρέπει να κάνουμε, γιατί έχει πολύ καταράκτη ο ασθενής, τι να κάνουμε, A-scan, δύσκολο όμως, άρα αυτό δεν γίνεται στην καθημερινή πρακτική, να αλλάξουμε IOL Master και να πάμε σε μεγαλύτερο μοντέλο, το 700, να ελέγξουμε τα γυαλιά του και το άλλο μάτι. Αυτό είναι το πιο εύκολο και το πιο πρακτικό και ίσως αυτό που δίνει και τις περισσότερες πληροφορίες. Αν τα πράγματα πάνε στραβά, τότε μπορούμε να ξαναβάλουμε έναν δεύτερο ενδοφακό. Υπάρχουν δύο μέθοδοι, δεν τις έχουμε δοκιμάσει ακόμα, αναφέρονται στη βιβλιογραφία, σας τις παραθέτω, οι οποίες τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν μια μεγαλύτερη ακρίβεια για να υπολογίζουν τον ενδοφακό. Τι γίνεται με τη φλεγμονή? Η φλεγμονή κυρίως μας ενδιαφέρει στους οφθαλμούς που έχουν επιπλεγμένα χειρουργία και αυτό είναι στις επιπλεγμένες αποκολλήσεις των ληστροειδούς, δηλαδή αυτές που είναι χρόνιες και με PVR. Μελετήσανε αν κάνουμε το χειρουργείο καταράκτη μία εβδομάδα πριν και μετά την ιαλοειδεκτομή, ενώ αν το κάνουμε όλα μαζί και τα δύο. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι η αύξηση ενδοφθαλμίου πιέσεως και οι οπίσθιες συνέχειες εκτός των άλλων. Είδανε λοιπόν ότι πρώιμα η αύξηση ενδοφθαλμίου πιέσεως είναι μεγαλύτερη, ναι, στις συνδυασμένες επεμβάσεις, αλλά μακροπρόθεσμα, και θα το δούμε στην επόμενη διαφάνεια, η αύξηση είναι ίδια, δεν διαφέρει. Τι γίνεται με τις συνέχειες? Προκαλούν περισσότερες συνέχειες, δηλαδή οι μοίρες είναι περισσότερες από αν κάνουμε το χειρουργείο σε δύο φάσεις, αλλά στο τέλος οι ασθενείς, το νούμερο των ασθενών είναι ίδιο. Συνεπώς και εδώ δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η διαφορά είναι στους διαβητικούς. Αυτή είναι η δύσκολη ομάδα και εδώ θα πρέπει να προσέχουμε και τουλάχιστον μετά από πια μερικές χιλιάδες ή αλλοειδεκτομείς, όχι φυσικά όλες οι διαβητικούς, μπορώ να σας πω ότι η διαβητική είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση και εκεί είναι ίσως καλό να μην συνδυάζουμε. Να μην συνδυάζουμε γιατί είναι εύκολο να κάνουν οι νοικοί, ειδικά οι διαβητικοί που έχουμε στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι σε μεγάλο βαθμό αρρύθμιστοι. Αν χρειαστεί να το κάνουμε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να προλάβουμε την νοικοί. Για τους χειρουργούς καταράκτη, αυτοί που κάνουν από μικρές τομές, είναι το ίδιο αν κάνουμε μικρή τομή ή 2,75 τομή. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι το ίδιο, αλλά φυσικά έχουν λιγότερο αστιγματισμό, συνεπώς έχουν μια γρηγορότερη αποκατάσταση και καλύτερη αποκατάσταση της οπτικής οξύτητας. Τα μηχανήματα ελαιοδεκτομής είναι και αυτά καλύτερα, συνεπώς μας δίνουν την ευχέρεια να επιλέξουμε να κάνουμε συνδυασμένη επέμβαση ή όχι. Τριών τεμαχίων φακός ή μόνο φακός, το one piece ή three piece. Και εδώ οι μελέτες έδειξαν ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς ό,τι θέλει. Τι γίνεται τώρα? Υπάρχουν χώρες τις οποίες οι ασθενείς πάνω των 50 συνήθως λαμβάνουν συνδυασμένη επέμβαση. Αυτές είναι οι ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν και χώρες όπως η Αμερική, στις οποίες οι ασθενείς ή λαμβάνουν επέμβαση σε δύο χρόνους ή υπάρχουν δύο χειρουργοί στην αίθουσα, αυτός του προστίου και αυτός του οπισθίου μημωρίου. Είναι πολλά πράγματα στην ιατρική με τα οποία ασχολούμαστε σε λεπτομέρεια. Σε αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε 10 λόγους να το κάνετε και 10 λόγους να μην το κάνετε. Το συμπέρασμα είναι ότι κάνετε λίγο πολύ ό,τι νομίζετε ότι είναι καλύτερο, αλλά πολύ μεγάλη προσοχή στους διαβητικούς. Ευχαριστώ. Μπράβο. Μπράβο.